Λοιπόν, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχουμε. Δεν είναι και τελείως ίδια ρε παιδί τα σακάλια. Εντάξει. Είμαστε σαν συγκρότημα υπηρεσία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σα είπαμε. Καλημέρα. Περιμέναμε σένα. Λοιπόν, το τύπο Κυριάκος Μητσοτάκης στα 2-3 σοβαρά πράγματα που είπε. Όλα σοβαρά ήταν, αλλά οι 2-3 ειδήσεις βασικές που έχουν σημασία και την υπόλοιπη μέρα θα απασχολήσουν την επικαιρότητα. Θα τις δούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες όμως. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Η δικαιοσύνη σε πρώτο πλάνο μέχρι τις εκλογές. Χάσμα Παυλόπουλου Τσίπρα και ένταση μετά τις καταγγελίες Αγγελή. Μάλιστα. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πάει αυτό. Εδώ, το πρώτο έχει, θέμα. Έχει καλό. Το, ναι. 34,6 το ΣΥΡΙΖΑ, 7,1 το ΠΑΣΟΚ, 4,9 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,5 Χρυσή Αυγή, 3,4 του κυρίου Βαρουφάκη, το Μέρα 25, 3% η Ελληνική Λύση, 1% η Κεντρώη κτλ. Που παίζεται η αυτοδυναμία, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Έχει εδώ ένα εκτενές ρεπορτάζ για την Γενική Επιθεωρήτρια, η οποία μετακομίζει, όπως λέει η εφημερίδα, σε κτίριο με πισίνα. Όχι δικό της. Όχι μωρέ. Είναι της υπηρεσίας. Υπηρεσία. Ναι, ναι. Γιατί όμως λοιπόν, η υπηρεσία να έχει πισίνα, ρε Τάκη. Εντάξει, μπορεί το διαμέρισμα να νοικιάσει, αλλά να έχει πισίνα. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, τώρα έχει και για την κυρία Κρυβοπούλου, τη συνάδελφο. Για ένα που είχε δείξει ένα βίντεο με τον Χαϊδαράκο κτλ. Έχει και αυτό το θέμα. Για την ΕΡΤ είναι. Ορίστε. Το Βήμα. Ναι. Λοιπόν, τύμπα να πολέμου στον Περσικό. Επιφυλακίστε. Επειδή το βάλει. Που θα πας στην ΕΡΤ που λένε. Ναι, ναι. Το έχεις βάλει όρο. Να είναι η Κατερίνα με το Μπορτοσάλτε. Αν δεχτεί να κάνει μεταγραφή. Είπες, ναι, άμα δεν πας, άμα δεν πάρει. Ναι, αλλά αν δεχτεί να κάνει μεταγραφή. Αλλιώς δεν πάει. Λοιπόν, άρα δεν πας. Λοιπόν, τι είπαν, δεν πάνε, παιδιά, αφήστε τώρα. Το αυτοτρολάρισμα ήταν αυτό. Έτσι, το πάνε και στα σοβαρά και με παίρνουν τηλέφωνα και μου ζητά διορισμού. Λοιπόν, τι είπαν, να πολέμουν στον Περσικό. Επιφυλακή στην Αθήνα για Μεσόγειο και Αιγαίο. Μάλιστα. Ντοκουμέντο. Αποκάλυψη για αναφορά Αγγελή που λογοκρίθηκε. Ποιοι ναρκοθετούν την έρευνα για Νοβάρτης. Δεν ελέγχθηκαν 14 λογαριασμοί, ύποπτοι πολιτικοί, εκδότες και εταιρείες με μαύρο χρήμα. Έχει σχετικά έγγραφα η εφημερίδα εδώ. Και πάμε στα επόμενα. Real πολεμικά σενάρια στο τραπέζι του Ερντογάν. Είναι η κρίση λειτουργική. Ναι, είναι. Έτσι, νέα σελίδα. Συνεχής επαγρύπνηση σε Εύρω, Αιγαίο και Κύπρο. Τα αδιέξοδα και οι απειλές Ερντογάν ανεβάζουν επικίνδυνα την ένταση. Έφνος, επιχείρηση μεσαία τάξη. Η πιο αδικημένη τάξη στη χώρα μας τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά αυτή είναι που καταχαιριάζει να ξέρεις. Παράνομες μειώσεις επικουρικών. Είναι η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος το πρώτο θέμα. Δημοκρατία. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ τσάκισε τη μεσαία τάξη. Έτσι. Η εστία, ο Κυριάκος εκδιώκει τους ξένους από το υπερταμείο και του Χουσού. Το είπε και νωρίτερα εδώ στο Γιώργο τον Αυτιά, ότι είπε ότι δεν χρειάζεται πλέον να έχουμε ξένους στις υπηρεσίες μας. Ναι. Και εντάξει, στα πρώτα χρόνια ενδεχομένως να χρειαστήκαν γιατί είχαν μια τεχνογνωσία. Τώρα πια δεν τους χρειαζόμαστε. Καλά, λοιπόν, κοντά, ο Μητσοτάκης σε Καραμαλή την τελευταία του συνάντηση, σε θέλω για πρόεδρο. Ισχύει γι' αυτό. Δεν πάει ο Καραμαλής, το έχουμε πει 30 φορές. Το πάρω. Όμηρος της Νοβάρτης η δικαιοσύνη, φωτιά οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις. Τι μαγειρεύουν και πάλι είναι το άρθρο του Μάκη, του Κουρί, Βραβίνη, πώς σχεδιάζει την κυβέρνησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τώρα ερωτήθηκε από τον Γιώργο. Στήριξη της κοινωνίας, ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Το πρόγραμμα ελπίδας του ΣΥΡΙΖΑ για την νέα τριετία. Έχουμε το σχέδιο για άμεσες προοδευτικές λύσεις, λέει η ΕΦΗ. Παντού είναι η ΕΦΗ, Αφού είναι. Κάνε δική σου υπόθεση τη μάχη για το ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα, για δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Προετοιμαζόμαστε, έρχονται τα κακορίζικα. Δεν ξέρω, ναι. Και είναι αυτό, εσπρέσο. Ο Μίκης κάνει τρίπλα στο θάνατο. Είναι η εφημερίδα. Ψέματα, μυστικά και γρίφος των εκλογών. Προβλέψεις από το Λεφάκι. Χρήσιμα πράγματα είναι αυτές οι προβλέψεις. Χρήσιμα πράγματα. Για εμάς τους ηχθείες, ειδικά. Για εμάς τους ηχθείες, ναι. Ναι, πολύ. Είμαστε και δύο το ίδιο ζώδιο. Αυτά είναι τα θέματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν την. Επειδή γίνει πολλή λόγο για τη φορολογία, Δημήτρη, και νομίζω ότι είναι από τα βασικά θέματα. Να δούμε λοιπόν τι είπε πριν από λίγο στον Γιώργο Αυτιά ο αρχηγός εξωματικής αντιπολιτεύσεως, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για αυτό το θέμα. Το φορολογικό νομοσχέδιο ναι. θα είναι
ένα από τα τρία πρώτα νομοσχέδια που θα ψηφιστεί από την επόμενη Βουλή. Μπορώ να σας πω και να σας αποκαλύψω ότι θα έρθω σε αυτό, ότι η Βουλή δεν θα κλείσει το καλοκαίρι. Καθόλου δεν κλείνει. Α, ίσως θα κλείσει μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα του 15ου. Η Βουλή δεν θα κλείσει το καλοκαίρι. Έχουμε κανονικό νομοθετικό έργο. Το Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση θα ψηφίσει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το νέο μέσο πρόθεσμο για την επόμενη τετραετία, στο οποίο θα αποτυπώνουν όλες οι πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, και η μείωση των φόρων θα ισχύσει από το 2020. Κατά συνέπεια, λοιπόν, από το 20, από την καινούργια χρονιά, θα ισχύσουν αυτά. Πάμε τώρα να δούμε τι είπε για τις απολύσεις, γιατί έχει γίνει και γι' αυτό, νομίζω. Καλά, εκεί υπάρχει και σπέκουλα, έτσι. Δεν ξέρω, πάντως έχουν λεχτεί πάρα ότι πολλά. Ξυπνάει και κοιμάται ο Κυριάκος και το μόνο που σκέφτεται είναι να διώξει δημοσίους συμπαθείς. Για να δούμε λοιπόν τι λέει για το σχετικό θέμα. Απόλυση ο Μητσοτάκης θα κάνει? Καμία. Καμία απόλυση δημόσιου υπαλλήλου. Καμία. Ερώτημα. Όσοι μπήκαν από το παράθυρο, τι θα γίνει? Τι πέρα πήγανε το παράθυρο. Είχαν μπάρμπα στην κορώνη και πήγανε. Μισό λεπτό. Να πάμε να τα δούμε. Νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί, και εγώ είχα ξεκινήσει τότε, τον έλεγχο των πλαστών δικαιολογητικών και των ανθρώπων οι οποίοι μπήκανε με παράνομο τρόπο. Προφανώς δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Θυμίζω, ως υπουργός Δικαιωτικής Μετάλλευσης ξεκίνησε αυτόν τον έλεγχο. Και είμαι περήφανος που το έκανα. Διότι δεν μπορεί κάποιος να κρατάει μια θέση την οποία δεν αξίζει. Αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτό. Ναι. Αυτό είναι, υπάρχουν περιπτώσεις, δεν ξέρω πόσες είναι, τις βρίσκουμε, αλλά αυτή είναι μια μικρή εξαίρεση. Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων δεν πρόκειται να γίνουν. Θα γίνουν στοχευμένες προσλήψεις ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας, εκεί που έχουμε ουσιαστική ανάγκη. Αστυνομικοί, γιατροί, δάσκαλοι και όλοι. Γιατροί και νοσηλευτές. Μάλιστα. Πρώτα νοσηλευτές. Μάλιστα. Πρώτα νοσηλευτές. Εκπαιδευτικοί, ξεκινώντας με τον διαγωνισμό, ο οποίος ήδη τρέχει, της ειδικής αγωγής, θα ολοκληρωθεί. Λοιπόν, αυτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πάει για πρωθυπουργός. Άπαξι ακούσει και χαϊδεύουν τους δημοσίους υπαλλήλους, πια παιδιά. Λοιπόν, όμως αυτά γίνονται στην πολιτική ζωή. Ο κόσμος έχει και τα δικά του. Και θέλει να ευχαριστηθεί αυτό το τριήμερο και έχει ξεκινήσει μια έξοδος. Νομίζω, Δημήτρη, μεγάλη. Για αυτό το τριήμερο. Είμαι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι ιστορική. Ναι. Όταν λες ιστορική, είναι σαν το 1821. Θεσμικό, ναι, είσαι καλά. Τι λες τώρα. Ναι, όπως είπατε, κύριε Γιάννη, λοιπόν, ναι, να πάμε στον Πειραιά, στην Έλλη Κασόλη, να δούμε τι γίνεται εκεί. Ελάτε, καλημέρα. Γεια σας, κυρία Έλλη μας. Πώς είστε? Καλημέρα, καλά, αν και δουλεύω και βλέπω όλους αυτούς που φεύγουν, καλά. Αυτό λοιπόν, μην κοιτάτε εμείς που δουλεύουμε και τη Δευτέρα και αύριο. Κόσμος έτσι έχουμε συνηθίσει εμείς. Είμαστε λειτουργήμα, κάνουμε εμείς. Λειτουργήμα. Τα λειτουργήματα δεν έχουν ρεπάρκε. Ο παπάς δεν κάνει λειτουργήμα. Ο παπάς σταματάει, κάνει ποτέ διακοπές. Βέβαια. Πάμε παρακάτω. Ο κόσμος φεύγει, πάει σε νησιά. Εδώ το πλοίο να χωρίσει σε λίγη ώρα, πάει Αίγινα Πόρο. Είδαμε νωρίτερα το πρωί, έφευγαν πλοία για Σαντορίνη, για Πάρο, για τις Κυκλάδες. Έχουν 22 δρομολόγια τοποθετηθεί σήμερα, παραπάνω δηλαδή από ό,τι τα κανονικά λόγω του τριημέρου. Και πραγματικά από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, πριν ξημερώσει καλά-καλά, ο κόσμος ήταν εδώ και περίμενε να βγάλει εισιτήρια και να φύγει. Και είναι ευκαιρία έτσι κι αλλιώς, θα έχει καλό καιρό, τριήμερο, γιατί να μην κάνουμε τη βόλτα μας, να πάμε. Να μιλήσουμε κιόλας εδώ πέρα με κάποιους που να μας πούνε: γεια σας, εσείς πού θα πάτε? Στην Αίγινα. Αίγινα, πόσες μέρες? Δύο μέρες. Με παρέα, με οικογένεια? Φίλους εκεί περιμένουμε. Και πού θα μείνουμε? Στη σπίτι. Στη σπίτι, ωραία. Καλά να περάσετε. Να σου πω, βρε Έλλη μου, προλαβαίνεις μέχρι την επόμενη εκπομπή? Άμα μπεις τώρα στο καράβι, κάτσεις μισή ώρα εκεί και ξαναμπείς στο καράβι πίσω, προλαβαίνεις να πάρει μια φορά. Να κάνει ρεπορτάζ από την Αίγινα. Ναι, μπορείς να παρακάνεις ένα ρεπορτάζ για την Αίγινα να το παίξουμε αύριο. Την Αίγινα. Απορρίπτω. Σωστό. Είναι πολύ καλή ιδέα, μπορεί να προταθεί. Μα το κόψει ο πρωτοκολοκυδάς. Δεν έχει υπόψη εδώ περί ποιου αρχισυντάκτου πρόκειται. Λοιπόν, Έλλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν έχουμε κάτι νεότερο, κάτι έτσι, θα επανέλθουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα ξυλοδαρμό. Ασοέ, η σχολή μου. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Πήγε ο άνθρωπος. Πήγε άνθρωπος δικηγόρος. Ποιος? Κυπριωτάκης, ναι. Ναι, λοιπόν. Πήγε και τράβηξε. Τι, έτσι, σήκωσε το κινητό και τράβηξε δύο πλάνα από τους τύπους που κάνουν το εμπόριο απ' έξω με τις τσάντες και με τα αυτά. Το παράνομο. Το παράνομο, το οποίο με το που θα δουν αστυνομικό τα μαζεύουν και μπαίνουν στο άσυλο. Ναι. Που θα καταργηθεί όμως. Που θα καταργηθεί, αλλά επί του παρόντος ισχύει. Ναι, και που άμα μπουν μέσα, οι μπαχαλάκιδες που είναι μέσα τους προφυλάσσουν, διότι έτσι πρέπει. Και τον εδίραν τον άνθρωπο η αλλοδαπήρεση.
Στην Πατησίων το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Εγώ το καταλαβαίνω, η κυβέρνηση αν το καταλαβαίνει. Για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πέρναγα από την ΑΣΟΕ, έβγαλα το κινητό μου και άρχισα να φωτογραφίζω τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται μπροστά στην ΑΣΟΕ. Ναι. Ήρθε ένας μετανάστης, ο οποίος μου ζήτησε το λόγο και μου είπε γιατί φωτογραφίζεις και τι είναι αυτά που κάνεις και διάγραψε τώρα τις φωτογραφίες, πολύ επιθετικά. Του εξήγησα ότι δεν φωτογραφίζω πρόσωπα, δεν έχουν αυτοί κάποιο πρόβλημα. Ο σκοπός μας δεν είναι να κινηθούμε εναντίον των μεταναστών, αλλά εναντίον του κράτους, το οποίο είναι αυτό το οποίο ευθύνεται για την ανομία στην Ελλάδα. Του έδειξα μάλιστα και τις φωτογραφίες για να μην υπάρχει κάποια αμφιβολία ή δημιουργηθεί κάποια ένταση. Mm-hmm. Εκείνος όμως συνέχισε να ισχυρίζεται: όχι, έχεις βγάλει φωτογραφίες, διαγράψε τες. Mm-hmm. Εγώ συνέχισα να προχωράω και να φωτογραφίζω τα υπόλοιπα εμπορεύματα. Εκεί μου επιτεθήκαν κάποιοι άλλοι μετανάστες, άρχισαν να με σπρώχουν και να με χτυπάνε και επιχείρησαν να μου αφαιρέσουν το κινητό. Έναν κατάφερα και τον απόθησα, οι άλλοι με ρίξανε στο έδαφος. Όλα αυτά στην Πατησίων τώρα. Και άρχισαν να με κλωτσάνε και να με χτυπάνε με γραφιές. Στην Πατησίων 10.30 το πρωί. Πήρα τηλέφωνο το 100, ναι. Τους ενημέρωσα ότι είχα δεχτεί επίθεση από 10 άτομα. Ζήτησα να στείλουν όχι ένα περιπολικό, απλά να στείλουν μεγάλη δύναμη, γιατί ήταν πολλοί μετανάστες και ξέρουμε τι γίνεται στην ΑΣΟΕ. Περίμενα εκεί μπροστά στην είσοδο της ΑΣΟΕ. Πέρασαν 15 λεπτά, πέρασε μισή ώρα. Εγώ πήρα 4-5 φορές τηλέφωνο την αστυνομία, πήρα στα κεντρικά της ΓΑΔΑ, μίλησα με την ασφάλεια, πήρα στο Υπουργείο, περίμενα 2 ώρες στο σημείο, δεν ήρθε κανένας, μάλιστα περιπολικά περνάγανε από το απέναντι τμήμα της Πατησίων, κανείς δεν έκανε να στο φινάξει. Τα άτομα που σας είχαν επιτεθεί στο μεταξύ, πού ήταν? Παραμένανε στο χώρο και συνεχίζαν να κάνουν το εμπόριο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση οπωσδήποτε δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν έχει σημασία ποιος και τι. Το θέμα είναι η παρανομία, το παρεμπόριο που μαστίζει, Δημήτρη, και μαστίζει και τις επιχειρήσεις. Μα ξέρει ο άλλος, επιχειρήσεις. Θα καλέσει αστυνομία και θα έρθει μετά από 2 ώρες. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Σου λέει, εγώ με εδώ το κράτος. Έτσι είναι, όπως το λες. Να πάμε τώρα όμως στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης. Διότι τα πράγματα, όπως είδαμε και στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα, βέβαια, κυριαρχεί η κατάσταση που επικρατεί στην γείτονα και στις σχέσεις μας. Να δούμε όμως τι συμβαίνει, γιατί ο Μανώλης έχει αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με τη γεώτρηση στην οποία έχει προχωρήσει η Τουρκία. Καλημέρα, Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα σας. Τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, όπως αναφέρατε και εσείς, διότι ο Μευλούτ Τσαβούσογλου στην συνέντευξή του στο πρακτορείο Ανατολή, ανάμεσα σε πολλές δηλώσεις που ανέφερα για την Κύπρο, σε κάποια σημείο λέει ότι στην υφαλοκρηπίδα μας και σε σημεία που οι Τουρκοκύπροι δικαιούνται, έχουμε και εμείς δικαιώματα και στείλαμε εκεί για αυτό το λόγο το Φατίχ, το γεωτρύπανο, το οποίο ξεκίνησε έρευνες. Στέλνουμε και δεύτερο πλοίο, δήλωση χαρακτηριστικά. Βέβαια, επίσημα η Τουρκία, πριν του Τσαβούσογλου, που το έπεσα γρήγορα αυτό το πράγμα, γιατί το τονίζω, διότι για μένα το πιο εύκολο πράγμα είναι να πω ότι ξεκίνησε η Τουρκία γεωτρήσεις, για να δεν εντυπωσιάσω. Αλλά αυτή η δήλωση την έκανε ο Τσαβούσογλου, όμως σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου, ακόμα γεώτρηση δεν έχει ξεκινήσει. Τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων έχει ξεκινήσει, μπορεί να το πούμε. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο. Δηλαδή δεν έχει το τρυπάνι να έχει πιάσει βυθό και να αρχίσει να βγάζει εδώ, δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι, όχι. Ο Τσαβούσογλου το είπε χτες τα γρήγορα, επιμένω. Ναι. Αλλά επίσημα δεν έχει ξεκινήσει. Ναι, θα τρυπήσουν. Αυτό σας το λέω. Δηλαδή μου το έχω πει σε κάθε τόνο οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Αυτό, Μανώλη, εκεί που θα τρυπήσουν, που λένε ο Τσαβούσογλου ότι ήδη έχουν τρυπήσει, αλλά εκεί που θα τρυπήσουν, είναι Κυπριακή ΑΟΣ, Κυπριακή. Είναι Κυπριακή ΑΟΣ, όπου ναι. Η Τουρκία θεωρεί ότι φτάνει το εύρος της υφαλοκρηπίδας, δηλαδή τέμνεται με την Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν την αναγνωρίζω ούτως ή άλλως την Κυπριακή υφαλοκρηπίδα και την Κυπριακή ΑΟΣ. Και το δεύτερο γεωτρύπανο θα τρυπήσει, λέει είναι οι Τούρκοι, στη βόρεια περιοχή της Κύπρου, όπου εκεί θεωρούν ότι υπάρχουν τα οικόπεδα των Τουρκοκυπρίων. Άρα δύο πλοία θα πάνε. Βέβαια αυτό είναι μια ξεκάθαρη αμφισβήτηση της Κυπριακής κυριαρχίας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα πρέπει να δούμε το κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία. Έχουμε μια πολύ σημαντικό θέμα και έχει σημασία, νομίζω, διότι η Τουρκία δέχεται πίεση. Υποβαθμίστηκε η τουρκική οικονομία. Ο οίκος Μούντις υποβάθμισε την πιστολιτική ικανότητα της Τουρκίας. Από την άλλη, έχουμε τον Ερντογάν,
που επειδή κυκλοφόρησαν φήμες, επειδή μειώνεται η στρατιωτική θητεία στην Τουρκία, κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα μειωθεί ο αριθμός των στρατευμάτων στην Βόρεια Κύπρο, ο ίδιος είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Όσοι στρατιώτες χρειάζονται, τόσοι θα υπάρχουν στη Βόρεια Κύπρο, δηλώσε χαρακτηριστικά. Για να σας δώσω όλο το κλίμα. Πόσο τους την κάνουν τη θητεία, Μανώλη, πόσο είναι θητεία και πόσο τους την κάνουν? Θα την κάνουν 6 μήνες. Και όσοι θέλουν να παραμείνουν άλλους 6 μήνες θα παίρνουν κανονικό μισθό. Και αυτό νομίζω έχει σημασία. Βέβαια, και ένα τελευταίο ρεπορτάζ, η εφημερίδα Τζουμχουριέτ μιλάει για πιθανότητα ανασχηματισμού πριν τις δημοτικές εκλογές. Ενδεχομένως, λέει η Τζουμχουριέτ, να φύγει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Αλμπαϊράκ, ο Γαμπρός του Ερντογάν, από το Οικονομικό, να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και ο Τσαβούσογλου να φύγει από το εξωτερικό να γίνει υπουργός πολιτισμού. Αυτά τα γράφει η εφημερίδα Τζουμχουριέτ. Αντιπολιτευόμενη μεν, αλλά έχει ρεπορτάζ αρκετό. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, Μανώλη. Τώρα θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ που εγώ ήλπιζα ότι δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε ποτέ πια. Ναι. Σε σύγχρονη εποχή. Αρχίζει προεκλογική περίοδος. Έχει αρχίσει προεκλογική περίοδος. Δεν περίμενα ότι ο κόσμος αγοράζει σημαίες για να πάει στην προεκλογική περίοδο για να πάει στις συγκεντρώσεις. Όχι όπως παλιά. Πάντως αγοράζει. Έχει. Και τα κόμματα ψιλοαγοράζουν. Να έχουν ένα στοκάκι. Η Μπάγια Αντωνοπούλου είναι. Ναι. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πραγματικά βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τα κόμματα έχουν ήδη ξεκινήσει τον αγώνα τους για τις επερχόμενες εκλογές. Και ναι, συνεχίζουν να αγοράζουν σημαίες, να κάνουν παραγγελίες για σημαίες. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα κατάστημα που εδώ και 122 χρόνια δημιουργεί σημαίες κατά παραγγελία. Στα καταστήματα Κοκόνης είμαι μαζί με την κυρία Ελένη Κοκόνη. Και όπως βλέπετε, μπροστά μας έχουμε αρκετές σημαίες που έχουν μείνει από αυτές που σας έχουν παραγγείλει. Σωστά. Ναι. Καλημέρα σας και από μένα. Καλώς τους. Γεια σας. Αυτές όντως είναι οι σημαίες που έχουν μείνει. Τώρα τελευταία φτιάχνουμε μόνο μετά από παραγγελία, γιατί τα κόμματα αλλάζουν και σήμα πολύ τακτικά. Αυτό το είναι. Σήμα τους αλλάζουν. Ναι, τόσο αλλάζουν δεν, το λόγο. Δεν συμφέρει να έχεις και στόκ. Εν τω μεταξύ, ρωτούσαμε την κυρία Κοκόνη πριν από λίγο, αν τελευταία στιγμή γίνονται την παραγγελία ή αρκετό καιρό πριν. Τελευταία στιγμή, Ελλάδα είναι εδώ. Τελευταία στιγμή. Σας, να πείτε μου. Ήθελα να πω ότι σε σχέση με το παρελθόν υπάρχει διαφορά τώρα. Δηλαδή η δεκαετία του 80. Κυρία Κοκόνη, εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Περιμένανε ουρές έξω από το μαγαζί. Να σας ρωτήσω κάτι. Για να αγοράσουν τη σημαία του κόμματος. Ναι, θα το μεταφέρω εγώ. Θα το μεταφέρω. Πόσα εκατομμύρια σημαία με τον ήλιο. Τώρα και πόσα εκατομμύρια σημαία με τον πυρσό έχουν φτιάξει εκεί. Τελευταία παίρνω και σημαία με τον ήλιο τη Βεργίνη. Είναι η ερώτηση του κυρίου Καμπουράκη, πόσα εκατομμύρια σημαίες με τον ήλιο και πόσα εκατομμύρια σημαίες με τον πυρσό έχουν φτιαχτεί εδώ. Εντάξει, όχι και εκατομμύρια, αλλά χιλιάδες. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Σας έχουν ζητήσει κάποια. Ναι, βέβαια. Μαγιά, να ρωτήσω το εξής. Είδα, βλέπω τις σημαίες εκεί του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, Μακεδονία και τα αρέστα. Προφανώς είναι και του ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίες ζητάνε με τον ήλιο του Πασόκ και το Πασόκ, το λογότυπο. Αν ζητάνε σημαίες με τον ήλιο του Πασόκ, μας ρωτάνε. Βεβαίως. Ακόμα και σήμερα. Ναι, τώρα πριν το πρωί δώσαμε αυτό μια τελευταία που είχαμε στο στόκ. Μάλιστα. Με το, την κλασική, με τον πράσινο ήλιο. Ξεπούλησε. Σας έχουν ζητήσει κάποια σημαία με κανένα έτσι μια περίεργο σύνθημα. Δηλαδή, έλα Πασόκ να μας σώσεις, Νέα Δημοκρατία να αλλάξει την Ελλάδα. Σιγά, Πασόκ να μας σώσει, περίεργα. Ναι, έρχονται και λένε, αλλά επειδή είναι ειδική η κατασκευή και κοστίζει λίγο παραπάνω, στο τέλος αλλάζουν γνώμη. Και παίρνουν το κλασικό. Πόσο κοστίζει, ρε παιδί μου? Πόσο κάνει μια σημαία? Άμα θέλω μια μεγάλη, εγώ μεγάλη όμως, μεγάλη σημαία. Από. Για μεγάλη σημαία μιλάμε. 10-12 ευρώ. 10-12 ευρώ. Από το κόμμα απευθείας που παίρνει ποσότητα, ας πούμε, οι τιμές είναι πολύ φτηνές. Η μεγαλύτερη σημαία που έχετε φτιάξει για κόμμα, θέλετε να μας πείτε ποιο κόμμα ήταν? Δεν έχουμε φτιάξει πολύ μεγάλη, γιατί τις βάζουν, τις μεγάλες τις παίρνουν για τα γραφεία, μέχρι 3 μέτρα. 3 μέτρα. Ναι. Με μπορείτε να καταλάβετε από τις πωλήσεις ή από τις παραγγελίες ποιο κόμμα θα βγει? Μετά από τόσα χρόνια εμπειρία, γιατί 122 χρόνια, πόσες εκλογές έχετε κάνει άραγε? Τώρα που παίρνουν όλοι ελληνικές σημαίες, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, ωραία. Καλές δουλειές ευχόμαστε. Καλές δουλειές. Όπως είδες, ξεπούλησε ο ήλιος. Πρόσεξε το. Αυτή η απόφαση, ας πούμε, του Κυριάκου να μην κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά να κάνει αυτά τα μικρά. Τα... Όλα κάνει. Είναι χτύπημα στο εμπόριο, ρε. Ναι, μεγάλο, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Ξέρεις το τρίκ εδώ της ιστορίας? Επειδή ξέραμε ότι θα πάμε στο ρεπορτάζ, κάποιοι.
φρόντισαν, γιατί ξέρω να θα το ρωτήσω αυτό. Ναι. Και πήγανε και τι πήραν το ηλιοπλοίο. Γι' αυτό, και αυτό λέξε που είσαι. Από πάνω. Πάνω. Ναι. Έστειλε και αγοράσαν. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε γρήγορα κοντά σας. Διαγωνισμός από την εκπομπή Ακραία Φαινόμενα. Η Dole Ellas με την πιο πλούσια ποικιλία φρούτων στην Ελλάδα σας προσφέρει ένα πενταήμερο στην Άξο για μια οικογένεια 4 ατόμων. Διαμονή 4 διανυκτερεύσεων στο Plaza Beach Hotel με πρωινό και γεύμα. Τακτοπλοϊκά εισιτήρια σας τα κάνει δώρο Blue Star Ferries για 4 άτομα, αλλά ρετούρ και ενός αυτοκινήτου. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό καλέστε στο 901-901-4313 ή στείλτε μήνυμα γράφοντας ΑΚ, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54777. Ωραίο ξενοδοχείο λοιπόν, αυτό το Πλάζα στην Άξο. Ναι. Έχει τύχει, το έχω μείνει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε συνέχεια στην συζήτησή μας τώρα με δύο συναδέλφους, τη Λίνα Τιγκλήτου. Καλησπέρα. Καλημέρα σας. Και τον Γιώργο τον Πιέρο. Καλησπέρα και σε ένα Γιώργο. Και να ξεκινήσουμε το τελευταίο που είπαμε σχετικά με την Τουρκία και με τον τρόπο που οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν την κατάσταση και βλέπουν να υπάρχει στο τέλος μια ένταση. Το βλέπουμε σε όλα τα κυριακάτικα φύλλα σήμερα αυτό να υπάρχει. Για να ακούσω τη δική σας την άποψη, πώς το διαβάζετε όλο αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο. Νομίζω ότι από το χειμώνα είχαν ακουστεί διάφορες φωνές. Νομίζω το είχε πει και ο κ. Καμένος πριν αποχωρήσει, όταν ήταν ακόμα υπουργός Άμυνας. Είχε προειδοποιήσει ότι το καλοκαίρι μπορεί να αποδειχτεί θερμό αναφορικά με τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Έτσι, για να υπενθυμίζουμε την αλληλουχία των γεγονότων. Ναι. Είναι βέβαιο ότι κάτι φοβούνται ή κάτι περιμένουν. Είναι βέβαιο ότι η Άγκυρα αυξάνει την ένταση, την αυξάνει σε πολλά επίπεδα, την αυξάνει και στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την αυξάνει, έχουν θέματα. Η δύσκολη εξίσωση για μένα, που ίσως είναι και παράγοντα των εξελίξεων, είναι το τι θα γίνει με τη διευθέτηση των S-400 και των F-35 με τον αμερικανικό παράγοντα. Νομίζω ότι μιλώντας όλοι μας και on camera και off camera με τους διεθνολόγους, λένε ότι η Τουρκία έχει προχωρήσει, ενδεχομένως να έχει προχωρήσει και σε γεώτρηση στην τώρα, περιοχή. Τώρα πριν από λίγο είχαμε τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος μας είπε παρά τις δηλώσεις της λεκτικός που έχει κάνει, επί της ουσίας δεν έχει κάποιο. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά θα το κάνει όμως. Yeah. Νομίζω και από τις πληροφορίες που έχω, στο βαθμό που μπορούμε να τις μεταφέρουμε, ότι υπάρχει μια σχετική ετοιμότητα και στην ελληνική πλευρά. Εντάξει, λογικό είναι. Η ελληνική πλευρά δεν μπορεί να κάνει. Νομίζω ότι γίνονται και κινήσεις και όσον αφορά στις ένοπλες δυνάμεις και στη διάταξη και αναδιάταξη των δυνάμεων κλπ. Και δεν έχουν συγνώσει φύλακες. Δεν τα λέμε αυτά, αλλά έχει μεταφερθεί στράτευμα αρκετό στα νησιά. Έτσι, μπράβο, έτσι. Αυτό από χθες μετακινούνται και από συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα το λέω όσο πιο κομψά, γιατί δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούμε να το πούμε. Νομίζω ότι και μια βασική αιτία που πιστέψαμε στο συνόλο των προώρων εκλογών τον Ιούνιο ήταν το εθνικό θέμα. Το λέγανε όλοι άλλωστε ο κύριος Κοντζιάς στους Δελφούς. Αυτό που είχε πει με άκομψο τρόπο ότι δεν γίνεται να είμαστε μοναχοφαγάδες στο Αιγαίο. Ήταν γιατί γνώριζε ότι μετά το Μάιο έρχονται οι έρευνες στη δική μας μη χαραγμένη συγκεκριμένα και όλα ΑΟΣ. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε ένα τουρκικό παζάρι, όμως, επειδή το ανέφερε και η Λίνα αυτό πριν, αυτό που είχε ξεκαθαριστεί από την πλευρά των ΗΠΑ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι και S400 και F35 που ζητάει η Τουρκία και κάνει αυτό το μεγάλο άνοιγμα δήθεν και στις δύο αγορές δεν πρόκειται να έχουν, γιατί στο τέλος του Ιουλίου οι Τούρκοι πιλότοι που εκπαιδεύονται στη ΣΥΠΑ για τα F-35 θα πρέπει να αποχωρήσουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, ωραία η ανεβασμένη τόνη, ωραίο το τουρκικό θέατρο. Προφανώς η ελληνική πλευρά είναι ετοιμασμένη, αυτό το διαρρέουν και οι στρατιωτικές πηγές και καλώς διαρρέουν αυτή την ετοιμότητα. Γίνονται και ασκήσεις μικροκλίμακα στο Αιγαίο και σε νησιά με όλες τις μονάδες να είναι έτοιμες. Αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει πολύ καλά και για να μην σηκώνουμε και την παναπολέμου για τον κόσμο. Στην ΑΟΣ την Κυπριακή πάνε να κάνουν την τρύπα και κάτι θα κάνουν. Όχι ότι είναι εκμεταλλεύσιμο αυτό που κάνουν, είναι όμως. Περιχαρακώνουν τώρα δικαιώματα και πολλά. Ω κίνηση είναι πολύ. Στην ελληνική ΑΟΣ. Εκεί στο Καστελόζο έχουν προειδοποιηθεί ότι σε περίπτωση που κάνει κάτι θα υπάρξει πόλεμος. Θα χτυπηθούν. Το ξέρουν μέσα των Αμερικανών. Έχει προειδοποιήσει η ελληνική πλευρά από όλες τις πλευρές και το ξέρουν. Να πούμε κάτι λοιπόν, τώρα, σύντομο. Ότι το Καστελόριζο και η γραμμή αυτή που εμείς τη λέμε ΑΟΣ και έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και αυτό αφορά όλα τα πολιτικά κόμματα, μιας και έχουμε εκλογές, πρέπει να κατοικείται.
για να έχουμε το κεκτημένο μας, πρέπει να κατοικείται και να υπάρχουν συναλλαγές, εμπόριο, διεθνείς σχέσεις. Και το λέω αυτό γιατί κανένα κόμμα μέχρι τώρα, άκουσα και τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και άλλων πολιτικών αρχηγών, δεν έχει πει πώς επιδοτώ, πώς δίνω κίνητρα να κατοικούνται αυτές τις περιοχές. Πάντως, αντιλαμβανόμαστε τώρα και εκ της οικονομίας της υποθέσεως. Εντάξει, αλλά και το αγαθονίστη πόσο... που διεκδικούν, 600 κατοίκους έχει, μην νομίζεις τώρα ότι. Αλλά ναι, δίκιο. Τώρα λέω, αντιλαμβανόμαστε πόσο ανοήτως και βλακωδώς επικίνδυνες ήταν δηλώσεις τύπου Τσιρόνι για όσον αφορά στο Καστελόριζο και βέβαια γιατί όταν ακούμε κάτι μπορεί να το κρίνουμε με την ένταση της στιγμής αλλά ξεχνούμε στο αποτέλεσμα τι μπορεί να παράξει αυτό το οποίο λέγεται και, στο... και να πω και κάτι ένα λεπτό μισό λεπτό θα παραμείνω και στο θέμα του άρθρου που έγραψε ο Κώστας Σιμίτης στη Καθημερινή την προηγούμενη εβδομάδα. Που ως παθών και γνώστης. Αυτός ξέρει από ημία, γι' αυτό και το έγραψε. Πέρασε η δική του κυβέρνηση μια τέτοια δοκιμασία και το γνωρίζει καλά. Όμως υπάρχει κάτι άλλο. Οι Τούρκοι από την αρχή, από το 1973, το έχουμε πει αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές, θέλω να τα ακούσουν οι μερικοί. Από το 1973 έχει στρατηγική τέτοια συνεκμετάλλευση δηλαδή στο Αιγαίο. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι οι Τούρκοι αυτή η στρατηγική έχουν. Από το 1973, από το 1973. Τι δεν καταλαβαίνει η ελληνική πολιτική ταυτόχρονα σκηνή. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Το 1973 όμως, Ζητάκη, αν εμπλεκόμασταν σε σύγκρουση με την Τουρκία, όχι, δεν ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση. Άλλο σου λέω. Σου λέω ότι από το 1973 μέχρι σήμερα έχουν αυτή τη στρατηγική. Βάλτε και έναν άλλο παράγοντα. Μαζί με την σαφή πρόθεσή τη, οι όποιε συζητήσει και όποιο διάλογο να περάσει σε διμερέ επίπεδο. Αυτό θέλω. Αυτό είναι το πρόβλημα με την Τουρκία. Ότι επιδιώκει και το στρώνει προς τα εκεί και θέλω να σας μεταφέρω από το ρεπορτάζ που κάνω εγώ χωρίς να είμαι ειδική στα θέματα του Υπουργείου Άμυνας αλλά πολιτική συντάκτρια είμαι πέφτω πάνω στην είδηση ότι υπάρχει και ένα ζήτημα αναφορικά με τον προβληματισμό που αναπτύσσεται, τι χρειάζεται αυτή την ώρα αυτή η συζήτηση για τα ΜΟΕ με τις ανταλλαγές αποστολών. Υπήρχε και μια εμπλοκή στο προηγούμενο διάστημα, τώρα φεύγει και ένα κλιμάκιο και πάει για τα ΜΟΕ. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας προβληματισμός και για αυτό. Πάμε τώρα λοιπόν στο διατάφτα και πάμε στα δικά μας, τα σημερινά. Έχουμε εκλογές. Να αρχίσω από σένα Γιώργο αυτό το γύρω συζήτησης και να μας πεις την άποψή σου για τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε όλη τη βδομάδα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να καταφέρνει να είναι αυτοδύναμη. Πρώτα απ' όλα για το Sky που είπα. Δεν σου είπα ωριακά, ξεδωριακά. Όχι, σε βάρο, άλλο το ωριακό και άλλο. Εγώ σου είπα. Το δυναμία. Αυτό δυναμία. Θα πάρει 180 βουλευτές. Αυτό σου. Δεν έχει. Για το Sky που είμαστε. Δεν λέγανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα πάνελ. Μα δημοσκόπηση από το Sky είναι. Δεν πέφτουν μέσα οι δημοσκοπήσεις. Δεν αποδεχόμαστε τις δημοσκοπήσεις να μην την κάνει. Ο Sky πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ο σταθμός αυτός δεν κάνει τη δημοσκόπηση. Προφανώς. Ο Γιώργος Αράπογλου. Μια εταιρεία που κάνει τη δημοσκόπηση. Ακριβώς. Ούτε του λέει ο Αλαφούζος πώς θα κάνει τη δημοσκόπηση. Ναι, αλλά δεν λένε αυτό. Τι δεν καταλαβαίνουν. Δεν λένε αυτό τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα. Και τι συνέβη, να δούμε λίγο τι συνέβη. Ελάτε τώρα, τα βρωμοκάνα, αλλά τι διαβολοκίε δεν έχουν. Τα λέγανε μέχρι τι ευρωεκλογέ. Αυτό τελικά αποδείχθηκε ότι ο μόνο δημοσκόπο που ήταν ξεφτυλίστηκε ήταν ο δικό του. Να σα δώσω ρεπορτάζ σχέση με αυτό. Πρώτα απ' όλα τώρα αποδέχονται τι δημοσκοπήσει. Δεύτερον, αυτέ οι δημοσκοπήσεις τελικά ήταν ευνοϊκές για την κυβέρνηση, δείχναν μικρότερη διαφορά. Φυσικά. Και οι δημοσκοπήσεις του Sky. Προφανώς, δείχναν μικρότερη διαφορά. Είχαν μέσα όρο 7 μονάδες. Είχαν μέσα όρο 7 μονάδες. Και τώρα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. 8. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αυτή η εταιρεία, εντελώς τυχαία, η Vox Pop, που είναι του κυρίου Σκλιά, ο οποίος ήταν και φίλος και φοιτητής του κ. Βερναρδάκη, εντελώς τυχαία, μετά από αυτά που άκουσε ο κ. Βερναρδάκης και βγήκε επισήμως από τον πρωινό καφέ, γιατί τα είχε ακούσει πριν για τις μεταγραφές των Χατζοπουλικών που δεν του βγήκανε, μετά την πλήρωση για τις δημοσκοπήσεις, έρχεται τώρα αυτή η εταιρεία και έχετε δει να βγάζει καμία δημοσκόπηση στο δρόμο για τις εθνικές κάλπες. Όχι. Αφού ανακοινώθηκε σχεδόν επισήμως από το Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν θα συνεργάζεται και δεν θα διανεργήσει δημοσκοπήσεις κατά την περίοδο των εκλογών. Τώρα για άλλο πελάτη μπορεί να το κάνει, αυτό δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Νέα Δημοκρατία να προηγείται σταθερά. Είναι στην πρώτη θέση η Λίνα. Ναι. Μου λέγει η γυναίκα μου προεκλογικά. Ρε μεγάλε φύση γυναίκα. Ψηφίζει, τι θα πει, τι ψηφίζει, δεν θα σου πει. Η ψήφο είναι μυστική, Τάκη μου. Ρε, σιγά που είναι μυστική. Και μου λέγε. Ρε, εσύ εδώ πέρα βλέπω κάτι δημοσκοπήσεις, οι οποίες με ρωτάνε να πιστεύω στο Θεό.
Το ξέρει. Όχι. Ω σκλιά, στο τέλο έβαζε την τελευταία ερώτηση: πιστεύετε ή δεν πιστεύετε στο Θεό? Ναι. Και μου λέει: δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε. Τι σχέση έχει, πιστεύω στο Θεό, δεν πιστεύω στο Θεό? Έχει. Ναι. Το κατάλαβα. Το καταλαβαίνει. Το κατάλαβα. Λοιπόν, έλα. Τι ψηφίζει η γυναίκα σου? Τι ψηφίζει? Να πάρτε το τηλέφωνο να τη ρωτήσει. Εσύ να μα πει τώρα. Δεν ξέρω. Εντάξει, εσύ δεν ξέρει. Θέλει να δημιουργήσει ρήγμα στο σπίτι. Δεν σε καλά, κριτικά. Εντάξει. Λοιπόν, το ένα σκέλος είναι ότι πλέον δεν συζητούμε για το αν θα υπάρξει πρώτον νίκη της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερον αν θα υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή η πολιτική κουβέντα είναι για το εύρος της αυτοδυναμίας. Και η κουβέντα που έχει ανοίξει ήδη από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι αν θα είναι εξακομματική ή εφτακομματική η Βουλή, γιατί καθορίζει και τον αριθμό των εδρών. Μπορεί να είναι και τετρακομματική, δεν το ξέρω. Ναι, εντάξει, αλλά επειδή επικεντρώσαμε στο DM25, στο Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη, το αν είναι τετρακομματική. Δεν ξέρω πώς θα είναι, επειδή πολλά στη του ΣΥΡΙΖΑ τη λένε, οι κάλπες είναι άδειες. Κατά συνέπεια, για να δούμε, θα πέσουν ψηφοφόρητα για όλα αυτά τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουν οι δημοσκόποι. Όταν για να σου ρωτήσω κάτι άλλο όμως τώρα. Εσύ ξέρεις ποιος είναι ο Ρασπούτιν? Όχι, εγώ ξέρω. Χωρίς εμ, χωρίς α, χωρίς σου. Θα σου πω τι ξέρω, γιατί δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου. Εγώ ξέρω. Ποιος φημολογείται ότι είναι ο Ρασπούτιν? Ποιος φημολογείται? Αυτό που όλοι συζητούν και κανείς δεν το λέει. Κάνεις έτσι, είναι σαν τον Κωνσταντίνο με το Προφητερό. Έτσι, δεν ακριβώς. Μου λες ποιος είναι. Μια χαρά ήταν το Προφητερό. Εσύ ξέρεις. Εγώ άκουσα ποιος είναι. Ποιος είναι. Εγώ έχω ακούσει. Άκουσα τον Μελτιάδη Βαρβιτσιώτη που έχει ασυλία. Το δικό σας κανάλι. Καθόλου τυχαία. Εσάς το είπε. Στον Γιώργο Κουβαρά. Χωρίς που έχει την ασυλία του άνθρωπος, βγήκε και είπε ότι εγώ έχω ασυλία για να μπορώ να μιλώ πολιτικά και να θέτω τα ζητήματα. Και είπε ποιος είναι. Ο Ρασπούτιν. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι. Μα τι το ψάχνουμε. Δύο είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι. Εγώ έχω ένα ερώτημα, γι' αυτό σας ρώτησα. Δια της ατόπου προκύπτει. Αυτός ο ένας ο άνθρωπος που υποτίθεται είναι αυτός, τον λένε, τον κάνουν, τον ράνουν. Είναι μόνος του. Αυτός ενήργησε δηλαδή χωρίς να πάρει την άδεια κανενός. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έπεσε από τον ουρανό ξαφνικά και ήρθε να κάνει όλη αυτή την ιστορία από μόνος του? Όχι βέβαια. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Λέμε ότι την έκανε τη δουλειά ο Τάδε. Μόνος του είναι ο Τάδε. Δεν έχει κανένας άλλος την πολιτική ευθύνη. Και μην ξεχνάτε και κάτι, ότι στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε στον Αλφα, όλοι λένε γι' αυτό το Ρασπούτιν, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο Ρασπούτιν, αλλά μου δημιούργησε την εξής απορία. Μα λένε ότι είναι στην κυβέρνησή σου, δεν θες να ψάξεις να δεις. Είναι μεταξύ των δύο υπουργών δικαιοσύνης. Είναι και η σημειολογία. Εσείς έχετε και τεράστια εμπειρία και τα λέτε και κατανοητά λέκα και καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, να δούμε. Πού μίλησε αυτός ο τύπος? Βγήκε από το γραφείο του το προσωπικό? Όχι. Βγήκε από το Μαξίμου. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί δημοσιογραφικά, ναι, πρέπει να πούμε το εξής. Το έχω ξαναπεί αυτό για εισαγγελέα με τη Ράικορ, θυμάσαι, ναι, ότι εάν καταγγέλεις κάτι, πες το όνομά του. Mm-hmm. Εμένα οι κύκλοι και τα τετράγωνα δεν τα γουστάρω. Ωραία. Θα πεις το όνομά του, κύριε εισαγγελέα που έκανε την καταγγελία, ναι, και άστα ψευδόνυμα, ο Ρασπούτιν. Θα πεις είναι ο Χατζής, είναι ο Καμπουράκης, είναι η κλήτου. Μπορεί μετά τις εκλογές. Ναι, αλλά μετά σου παίρνει το δαχτυλάκι έτσι, στο βάζει στο μελάνι και στο κάνει έτσι στο χαρτί. Γιατί? Γιατί σου κάνει μια μίση και πάει αυτόφορο. Ντάκι μου. Και άντε τώρα. Απλό είναι. Πάντως, εγώ, ο Βαρβιτσιώτης δεν πάει, ο βουλευτής δεν πάει. Έχω ασυλία και το λέω. Και όταν είσαι και ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας που κάνει την καταγγελία, εφόσον είναι σίγουρος για την καταγγελία που κάνει, θα πει και το όνομά του. Τι βασανιζόμαστε τώρα? Τέλος πάντων, αυτό θα την πληρώσει. Από όλους του τετραετίας αυτό θα την πληρώσει. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ανεξάρτητα ποιο είναι ο Ρασπούτιν, ο κ. Παπαγγελόπουλος βγήκε από το Μαξίμου και είπε τη δήλωση για το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο και είπε ότι γνωρίζει μέρος της δικογραφίας. Με ποια λογική γνωρίζει μέρος της δικογραφίας? Νομίζω ότι ήταν η νύχτα του μεγάλου λάθους και νομίζω ότι σε ένα βαθμό η νύχτα που βγήκε ο κ. Παπαγγελόπουλος από το Μέγαρο Μαξίμου και είπε αυτά τα αδιανόητα που είπε, δυναμίτησε και την πορεία των ερευνών, δυναμίτησε και το πολιτικό κλίμα και ο Πρωθυπουργός τώρα. Και νομίζω ότι τελικώς είναι με κυβερνητική ευθύνη ουδέποτε θα διερευνηθεί το σκάνδαλο Νοβάρτης. Όταν έχει δύο-τρεις υπουργούς που είναι γύρω, έχουν περικυκλώσει το θέμα. Άλλος από την πλευρά της υγείας, άλλος από την πλευρά της δικαιοσύνης κτλ. Και τους καθίσει ένα τραπέζι και του λένε έχουμε τα στοιχεία. Δεμένα είναι, πρόεδρε. Δεμένα είναι. Δεν υπάρχει χειρότερο σκάνδαλο. Όλοι σας και έχει ευθύνη, που λέει και ο Χατζής. Έχει ευθύνη. Ευθύνες τώρα. Αλλά
Πρόσεξε, λέει, πάει ένα και του λέει του Πρωθυπουργού: έχω αυτά. Έχω, δεν μπορεί να συγκαλέσει 4-5 ειδικού που έχει εκεί για να σου πει: για παιδιά, εδώ πέρα μου λένε αυτό. Για ξέρω. Άμα το λέω ειδικότερο στον ειδικό μου, του μεγαλύτερου. Υπήρξαν φωνέ που του λέγανε: δεν είναι έτσι. Αν η δημοκρατία μένει σε αυτό, το ξέρει αυτό. Κάνανε καριέρα γενικώ όλη αυτή την πενταετία σε αυτή την κυβέρνηση. Κάνανε καριέρα με το δόγμα των διασταλτικών ερμηνεών. Διασταλτική ερμηνεία όσον αφορά το χειρισμό δικογραφιών, διασταλτική ερμηνεία όσον αφορά τις αναλύσεις των δημοσκοπήσεων, διασταλτική ερμηνεία όσον αφορά την ανάλυση της πολιτικής ή των ελληνοτουρκικών ή το θέμα του θέματος των Πρεσπών. Είναι τεράστιο σκάνδαλο διεθνές, δεν μπορεί να μείνει έτσι και εμένα η απορία που ξέρετε ποια είναι, ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει να ασκούνται ποινικές διώξεις σε αυτούς που έπρεπε να έχουν ασκηθεί. Αγαπητέ Τάκη, το σκάνδαλο Νοβάρτης. Εγώ νομίζω ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης Τάκη μου κάνει μια δεύτερη διεθνή καριέρα. Υπό την έννοια ότι εξελίσσεται στον μεγαλύτερο και πιο συντονισμένο μηχανισμό εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων. Τζούφιος. Δεν έγινε τίποτα. Ναι, αλλά επιχειρήθηκε. Με αυτήν την έννοια κάνει δεύτερη καριέρα μεγάλη διεθνή. Σας ευχαριστούμε θερμά για τους δύο και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, κυρίως με τα ελληνοτουρκικά. Αυτό που μας καίει πάρα πολύ. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα γυρίσουμε κοντά σας με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Διαγωνισμός από την εκπομπή Ακραία Φαινόμενα. Η Ντόλε Λας με την πιο πλούσια ποικιλία φρούτων στην Ελλάδα σας προσφέρει ένα πενταήμερο στην Άξο για μια οικογένεια 4 ατόμων. Διαμονή 4 διανυκτερεύσεων στο Plaza Beach Hotel με πρωινό και γεύμα. Τακτοπλοϊκά εισιτήρια σας τα κάνει δώρο Blue Star Ferries για 4 άτομα, αλλά ρετούρ και ενός αυτοκινήτου. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό καλέστε στο 901-901-4313 ή στείλτε μήνυμα γράφοντας ΑΚΑΠΑ, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54777. Λοιπόν, όπως ήδη σας είπαμε, κοντά μας είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πλεύση Ελευθερίας. Πλεύση Ελευθερίας. Όμως πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, να δούμε ένα σποτάκι που έχετε βγάλει. Για να δούμε. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για να το δούμε. Για πάμε, Γιάννη. Θέλεις ζωή στη Βουλή. Η φωνή μου έχει δύναμη. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα των λίγων. Δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Κοιτάμε μπροστά. Πλεύση Ελευθερίας. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εγώ μπορώ να αλλάξω τον κόσμο. Εσύ? Ένα νέο παιδί, μια νέα κοπέλα είναι. Ένα κοριτσάκι. Κοριτσάκι, ωραίο, είναι ωραίο. Και έχουμε άλλο ένα με ένα αγοράκι. Και τώρα θα αρχίσουμε να το εμπλουτίζουμε. Ναι, με σιγά, το σιγά. Κυρίαρχο ερώτημα. Πού είναι? Θέλει ζωή στη Βουλή. Α, ναι, που ήταν και στην αρχή το ερώτημα αυτό. Θέλει. Έχει διπλό μήνυμα. Έχει πολλαπλό μήνυμα. Διπλό, θέλεις... η ζωή είστε εσείς και η ζωή, η ζωή. Και αν θέλεις να είναι ζωντανή η Βουλή, καλά, αν θες να είναι... Άμα πάει στη Βουλή θα δούμε μερικά. Μερικούς καυγάδες με το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Πώς πήγατε, κύριε Κωνσταντοπούλ, πώς το εκτιμάτε εσείς το... Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Γιατί είναι η έναρξη εκ των πραγμάτων. Κοιτάξτε, εμάς ήταν η πρώτη μας εκλογική μάχη, η πρώτη μας συμμετοχή στις εκλογές. Εκτιμάμε το αποτέλεσμα ως μια σημαντική πρώτη, ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε για το δεύτερο. Το ποσοστό το οποίο πήραμε, το 1,61%, και οι πολίτες οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν, περίπου 91.000 πολίτες, είναι για μας η ευθύνη και η βάση προκειμένου στις εθνικές εκλογές να διπλασιάσουμε και να υπερδιπλασιάσουμε το ποσοστό μας. Απευθυνόμενοι σε όλους εκείνους και σε όλες εκείνες οι οποίοι δεν βολεύονται με τα κοινοβουλευτικά κόμματα τα σημερινά, ούτε με αυτά που πάνε να γίνουν υποκατάστατά τους, αλλά θέλουν πραγματική πολιτική, πραγματική αντιπολίτευση και πραγματική διακυβέρνηση στην πορεία μας. Όμως θέλω να ρωτήσω το εξής. Η παρουσία του κυρίου Βαρουφάκη, του Μέρα 25, ο οποίος πήρε ένα υψηλό ποσοστό και παραλίγο, δηλαδή για μερικές ψήφους. Παραπάνω τον έχουν δημοσκοπήσει τώρα. Άλλο, δεν λέω για τις ευρωεκλογές. Στο τσακ.
να μπει στη Βουλή. Σας στήχησε εσάς εκλογικά? Δηλαδή, εάν δεν ήταν αυτό το κόμμα, δεν είχε κατέβει ο κ. Βαρουφάκης, είναι συγγενές κόμμα καταρχάς ιδεολογικά μαζί σας? Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο κόμμα είναι αχταρμάς. Είναι ένα ποτάμι στη χειρότερη μορφή του. Ο καθένας λέει. Το κόμμα του Βαρουφάκη. Ναι. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ο επικεφαλής είναι υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Έχει μερικούς πρωτοκλασσάτους που είναι κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Πραγματικά δεν έχει γραμμή σε σχέση με κορυφαία ζητήματα, γιατί όταν σε κορυφαίο ζήτημα όπως είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, που είσαι υπέρ, εμείς είμαστε κατά, έχουμε εντελώς διαφορετική ανάγνωση, ανάγνωση. Δέχονται άνθρωποι να μπαίνουν υποψήφοι και μάλιστα στην πρώτη γραμμή να έχουν άλλη άποψη. Καταλαβαίνουμε ότι το κίνητρο της συγκόλασης δεν είναι ούτε πολιτικό ούτε αξιακό. Είναι άλλου επίπεδου. Επειδή ξέρετε γιατί ρωτάει. Ο Χατζής και εγώ δηλαδή. Επειδή έχετε συνδέσει και δυο το όνομά σας και εσείς και ο Βαρουφάκης με την πρώτο εξάμεινο του 2015 και φύγατε και μαζί, ας πούμε, με κάποιον. Δεν μαζί, φύγαμε μαζί. Την ίδια περίοδο, ρε. Όχι, παιδί. Όχι, κοιτάξτε. Σου λέει αυτή, ρε παιδί μου, ψηλό ίδια πρέπει να τα λένε, ας πούμε. Θα σας απαντήσω. Υπάρχει αυτή η κοινωνία. Θα σας απαντήσω. Δεν κάτι και ο κόσμος να τρυφήσει πολύ μέσα σε. Θα σας απαντήσω ευθέως. Κάναμε και μία συνέντευξη τύπου της προάλλης όπου αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα. Ευθέως λοιπόν. Ο Βαρουφάκης παραιτήθηκε αμέσως μετά το όχι του ελληνικού λαού και όχι μετά την προδοσία. Και δεν έχει εξηγήσει γιατί παραιτήθηκε μετά το όχι. Και αμέσως αφότου παραιτήθηκε, ψήφισε και αυτό το νόμο έκτρωμα, τον κώδικα πολιτικής δικονομίας της 22 Ιουλίου του 2015, με τον οποίο γίνονται σήμερα οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Ας έρθουμε όμως στο σήμερα. Ναι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Να έρθουμε στο σήμερα. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες θέσεις, πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή, εμείς είμαστε κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο Βαρουφάκης είναι υπέρ. Εμείς είμαστε κατά του χρέους και θέλουμε τη διαγραφή του. Ο Βαρουφάκης λέει αναγνωρίζω το χρέος και απλώς θα διαπραγματευτώ, όπως έκανε και το 2015, για την αναδιάρθρωσή του. Εμείς είμαστε υπέρ της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Είναι 341 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Βαρουφάκης λέει να τα χαρίσουμε. Εμείς είμαστε απολύτως αντίθετοι σε οποιαδήποτε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και με ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαρουφάκης λέει θα συνεργαστώ με όλους. Και με τη Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ που τα λέμε ήταν λίγο τρελό αυτό. Και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ μπορώ να συνεργαστώ, ναι. Που είπε. Επομένως θέλω να πω, είμαστε κατά της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με την οποία γίνεται όλο αυτό το τρομακτικό, η τρομακτική επίθεση και στους πρόσφυγες, αλλά και επιτρέπεται σε Τούρκους αξιωματικούς να επιχειρούν στα ελληνικά νησιά. Ο Βαρουφάκης την εκθίασε αυτή τη συμφωνία, λέγοντας ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κωνσταντοπούλου. Παρακαλώ. Δεν βλέπετε κανένα άλλο κόμμα με το οποίο θα μπορούσατε, της αριστεράς εννοείται, με το οποίο θα μπορούσατε να συνεργαστείτε προεκλογικά, σε εκλογική βάση πάντα, προκειμένου να έχετε ένα μεγαλύτερο ποσοστό και να εισέλθετε στη Βουλή? Κύριε Χατζή, γιατί επιμένετε στην αυτονομία σας? Απαντήσω. Δεν υπάρχουν άλλοι που να είναι συγγενείς ιδεολογικά? Εμάς καταρχάς, όπως είδατε, το στίγμα μας και το σύνθημά μας είναι δεν κοιτάμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, κοιτάμε αυτό μπροστά. Αυτό είναι λίγο περίεργο για εσάς όμως. Γιατί είναι περίεργο? Γιατί τώρα αριστερά πάτε, εσείς δεν πάτε. Εμείς πάμε να ενώσουμε τον κόσμο. Απολύτικο μοιάζει δηλαδή αυτό το. Όχι, όχι. Απολύτικο είναι να λες είμαι αριστερός, αλλά κάνω τα πιο δεξιά πράγματα, ή είμαι δεξιός, αλλά κάνω τα πιο ακροδεξιά πράγματα. Μοιάζει σαν να μην έχει ιδεολογικό στίγμα, ρε. Όχι, όχι. Το ιδεολογικό στίγμα δεν είναι στις ταμπέλες. Το ιδεολογικό στίγμα είναι στις θέσεις. Σε αυτά τα οποία παίρνουμε πολύ ξεκάθαρη θέση. Και βεβαίως, για να μην αφήσω αναπάντητες στις ερωτήσεις σας, εμείς δεν θεωρούμε ότι μας κόβει ή μας δίνει το ένα ή το άλλο κόμμα, γιατί δεν απευθυνόμαστε σε αυτή την παραδοσιακή οργάνωση των κομμάτων. Τα απεχθανόμαστε τα κόμματα. Θέλουμε τους πολίτες να βγάλουμε μπροστά. Υποχρεωτικά, διότι για να συμμετάσχεις στις εκλογές κατά το Σύνταγμά μας, πρέπει να είσαι κόμμα. Ναι. Αν δεν ήταν υποχρεωτικό κατά το Σύνταγμα, σας διαβεβαιώ, δεν θα είχαμε μορφή κόμματος. Τα κόμματα είναι αυτά τα οποία κατέστρεψαν την πολιτική ζωή και τη χώρα. Ο νοσηρός τρόπος λειτουργίας τους, οι μηχανισμοί, είναι αυτοί που έκαναν ένα κράτος σαν τα μούτρα τους, στην κυριολεξία. Δεν είναι λίγο μηδενιστικό αυτό που λέτε? Όχι, είναι δίκαιο. Με συγχωρείτε, εντάξει,
η άποψή σας είναι, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω το εξής. Και θα την τεκμηριώσω, να βεβαίως, με ρωτήσετε αλλή, μόνο, θα σας ρωτήσω το εξής, ότι η Ελλάδα, εγώ θα πάρω τη δεκαετία του 60, μεσολάβησε η δικτακτορία, η Χούντα, ήρθε η μεταπολίτευση, δεν ήταν έτσι, η Ελλάδα άλλαξε. Η Ελλάδα δεν είναι με τις αυλές, δεν είναι με τους δρόμους χωρίς άσφαλτο, δεν είναι χωρίς καθόλου. Να σας απαντήσω. Ένα λεπτό. Η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν εκείνη την εποχή που στη φτώχεια, στη μιζέρια άλλαξε. Κύριε Χατζή, ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχετε και 2000. Παιδιά νεαρά. Και ναι, ξέρετε και από τα παιδιά σας και από, από τους φίλους τους. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μεταναστεύουν καταναγκαστικά αυτή τη στιγμή επειδή δεν μπορούν να ζήσουν στη χώρα. Δεν αφήσατε να ολοκληρώσω. Είπατε να απαντήσετε. Λέω, αυτό συνέβη μέχρι την κρίση. Από την κρίση και μετά άλλαξαν πολλά πολλά πράγματα και γυρίσαμε πίσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Πίσω. Τα κόμματα κάνανε πράγματα και οι κυβερνήσεις που περάσανε. Δεν το συμμερίζομαι αυτό. Δεν το συμμερίζομαι. Αντίθετα, θεωρώ ότι βιώσαμε μια ακραία ιδιοτέλεια των πολιτικών. Όσα βλέπουμε σήμερα, γιατί εγώ ξέρετε ότι δεν χαρίζομαι. Εντάξει, αυτά, τα οποία γίνανε, αυτά τα οποία γίνανε το τελευταίο διάστημα και είδαμε μια δίθεν αριστερή κυβέρνηση να μιμείται και να υπερθεματίζει στις πιο φαύλες πρακτικές από τους διορισμούς ημετέρων και ούτω καθεξής μέχρι τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, είναι το αποκορύφωμα πρακτικών τις οποίες δυστυχώς εμπέδωσαν επί δεκαετίες τα κυβερνήματα ακόμα. Παρακαλώ. Ο Ρασπούτιν μας λέτε ποιος είναι. Θεωρώ ότι είναι ο Παπαγγελόπουλος. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δεν φοβάται κάποια... ότι πάνε αυτόφορο. Εμένα, ας με πάνε. Εγώ δεν φοβάμαι, ούτε έχω κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας ποτέ, ούτε έχω τώρα ασυλία. Άρα ας μου κάνουν μήνυση. Και να σας πω, κύριε Καμπουράκη και κύριε Χατζή, εμείς ένα από τα θέματα τα οποία προτείναμε, γιατί έχουμε δεσμευθεί για 8 κοινοβουλευτικές ενέργειες που θα κάνουμε αμέσως μόλις μπούμε στη Βουλή, αν ο κόσμος μας δυναμώσει. Μία από τις 8 κοινοβουλευτικές ενέργειες είναι ότι θα κάνουμε πρόταση συγκεκριμένη για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αλλαγή του κανονισμού της Βουλής, ώστε να καταργηθεί η βουλευτική ασυλία και η υπουργική ασυλία. Να τελειώνουμε με αυτό το καθεστώς. Ναι. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Τα έχει κάνει, λέτε, ο Παπαγγελόπουλος σε αυτά που του καταλογίζουν. Έχουν. Επειδή ξέρετε και νομικά, ξέρετε και αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ακραία παρέμβαση στην δικαιοσύνη από τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι πρωτοφανές το φαινόμενο, αλλά είναι σε πρωτοφανή ξετσιποσιά, θα έλεγα, ο βίος και η πολιτεία, ας πούμε, της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της απερχόμενης, της κυρίας Δημητρίου, είναι αδιανόητος. Δηλαδή τέτοια εξυπηρέτηση της κυβέρνησης από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ακόμα και σε υποθέσεις σοβαρές όπως το μάτι, ανθρωποκτονίες δηλαδή, να παρεμβαίνει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για να πέσει τα μαλακά η κυβέρνηση και η Δούρου. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα. Θα ρωτήσει κάποιος αυτές τις επιθέσεις που δέχεται η κυρία του Λουπάκη, η οποία είναι εισαγγελέας και προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, έτσι, εμφανίζεται τουλάχιστον. Και δέχεται όλη αυτή την επίθεση, πιστεύετε ότι είναι δίκαιη η επίθεση που δέχεται? Έχει κάνει λάθη τόσα πολλά που δικαιολογείται αυτό που συμβαίνει σήμερα? Ναι, θα σας απαντήσω. Η κυρία του Λουπάκη αρχιοθέτησε σε χρόνο ντετέ, πριν εξεταστεί καν, την καταγγελία μας για την μη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, για απιστία δηλαδή σε βάρος του δημοσίου, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ανασυρθεί από άλλον εισαγγελέα. Η κυρία του Λουπάκη αρχιοθέτησε σε χρόνο ντετέ την καταγγελία μας για την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, που είναι ένα σκάνδαλο κυβερνητικό, και αντίθετα φαίνεται ότι έδρασε με έναν τρόπο που εξυπηρετούσε την κυβέρνηση, αντιδικονομικό και παραβιαστικό του κράτους δικαίου, στην υπόθεση Νοβάρτης. Εγώ είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης και ότι πρέπει να διερευνηθεί. Όμως το να κάμπτεις τις αρχές του κράτους δικαίου και της δικονομίας προκειμένου να υπηρετήσεις πολιτικές σκοπιμότητες δεν συμβάλλει στη διαλεύκανση. Το να ενεργοποιείται δηλαδή μια υπόθεση. Πιστεύετε ότι εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες η συγκεκριμένη εισαγγελέα? Θεωρώ ότι ο τρόπος χειρισμού της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι καθαρά εξυπηρετικός πολιτικών σκοπιμότητων και θεωρώ βεβαίως ότι πρέπει να ελεγχθεί η κυρία Κουτσέ. Πώς εκτιμάτε, ως δικηγόρος θα σας ρωτήσω τώρα, πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που ακούει στο όνομα Νοβάρτης, γιατί πρόκειται για μεγάλο σκάνδαλο, δεν είναι αστεία δηλαδή. Είναι διεθνές σκάνδαλο. Είναι διεθνές, αλλά και για τη χώρα. Όπως και μας. Η υπόθεση Siemens είναι διεθνές σκάνδαλο, που επίσης θαύτηκε. Ναι, ένα λεπτό. Να πάω σε αυτό που... Και από την προηγούμενη και από τη σημερινή κυβέρνηση. Να πάω σε αυτό τώρα λοιπόν, στο Νοβάρτης. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν έχουμε δει
εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όχι στους πολιτικούς, εντάξει, είδαμε τι έγινε. Εκεί υπήρξε εξέλιξη. Τι εξέλιξη στους πολιτικούς. Όχι στους πολιτικούς. Να σας απαντήσω. Στα υπόλοιπα. Μιλάμε για γιατρούς, μιλάμε για την εταιρεία, μιλάμε για. Ένα κύκλωμα που λειτουργήσε για να γίνει όλο αυτό. Ξέρω, κύριε Χατζή και κύριε Καμπουράκη, πάρα πολύ απλά τα εξής. Γιατί είμαι και δικηγόρος και γιατί το επάγγελμά μου το ασκώ. Και πιστεύω ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι ενεργός στην κοινωνία και στην δουλειά και όχι επαγγελματία. Της πολιτικής και έτσι θα είναι και οι υποψήφοι μας που θα τους δείτε. Είναι ενεργοί πολίτες και όχι επαγγελματίες της πολιτικής. Πιστεύω λοιπόν ότι όταν εμφανίζονται καταθέσεις μαρτύρων προδημοσιευμένες σε κυβερνητική εφημερίδα του Βαξεβάνη πριν καν δοθούν κατά το σώμα των καταθέσεων και όταν φαίνεται ότι ενεργοποιείται η εισαγγελέας διαφθοράς ημέρα Κυριακή, την ημέρα του μεγάλου συλλαλητηρίου κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών για την Μακεδονία στις 4 δηλαδή Φλεβάρι του 2018 και εμφανίζεται ότι εκείνη τη μέρα που έχει πρόβλημα η κυβέρνηση και έχει πρόβλημα γιατί ο λαός αντιδρά, όχι γιατί κάποιο κόμμα αντιδρά, γιατί ο λαός και οι πολίτες αντιδρούν. Όταν ενεργοποιείται η εισαγγελία Κυριακή και φαίνεται ότι παίρνει καταθέσεις Κυριακή, ενώ η Αθήνα, στην Αθήνα δεν κουνιέται φύλλο από τις κινητοποιήσεις και αυτές οι καταθέσεις προδημοσιεύονται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως σημαία της κυβέρνησης, ναι, θεωρώ ότι υπάρχει ακραία παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Μες. Ανεπίτρεπτη. Ωραία. Και θα σας πω και κάτι άλλο για να το κλείσουμε. Έτσι δεν θα διαλευκανθεί κανένα σκάνδαλο, διότι με τους αλληλοεκβιασμούς. Το ένα βρώμικο σύστημα και το άλλο βρώμικο σύστημα θα τα βρουν μεταξύ τους. Πιστεύετε ότι πρέπει, ένα τελευταίο να ρωτήσω εγώ για τη δικαιοσύνη, πιστεύετε ότι πρέπει να διορίζονται από την κυβέρνηση ότι δικαστική ή το σώμα να έχει ένα δικό του μηχανισμό και να τους εκλέγει η ίδια η δικαιοσύνη, δηλαδή μεταξύ τους. Θα σας απαντήσω είναι κορυφαίες προτάσεις. Είναι κορυφαίες προτάσεις της πλεύσης ελευθερίας αυτές. Εμείς θέλουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, πλήρη αποσύνδεσή της με την εκτελεστική εξουσία και με την κοινοβουλευτική εξουσία και έχουμε και μία πρόταση πολύ συγκεκριμένη για να επιτευχθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Μεικτά ορκωτά δικαστήρια σε όλες τις βαθμίδες, σε όλους τους τομείς δικαιοδοσίας, πλειοψηφία ενόρκων, δηλαδή πλειοψηφία πολιτών σε όλες τις συνθέσεις, με συμμετοχή και δικαστών, ώστε να επανασυνδεθεί η δικαιοσύνη με την κοινωνία και να αρθεί η αδικία. Είναι ορισμένα πράγματα, αλλά η καθημερινότητα νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Εσείς με αυτή την παλιά ιστορία του δεν πληρώνω ή μην πληρώνετε αυτό, συνεχίζετε να έχετε την ίδια άποψη? Εμείς έχουμε καταρχάς, μιας και με ρωτάτε, στις... Ξέρετε γιατί ρωτώ? Διότι η Αττική Οδός θα πάει 3.30. και 130. 3.30 να πας 3.30, να έρθεις 6.60 την ημέρα, να πας τη δουλειά. Έχει γίνει η γκέλα εκεί. Κάτσε, θα σου πω. Με υπογραφή του τον δω, ας πούμε. Θα σου πω αύριο, γιατί δεν έχουμε χρόνο σήμερα, θα σου πω αύριο τι έχει γίνει εκεί. Να σας απαντήσω και σε αυτό. Καταρχάς μου δίνετε πάσα πολύ ωραία για να σας πω ότι το δεν πληρώνω, το κίνημα δεν πληρώνω συμμετέχει στα ψηφοδέλτια της πλεύσης ελευθερίας. Είναι μια βασική σύμπραξή μας και πολύ ωραία σύμπραξη γιατί προκύπτει μέσα από πραγματικούς κοινούς αγώνες όλα αυτά τα χρόνια. Οι αυξήσεις τις οποίες αναφέρεστε δεν είναι τελευταίες και να είστε σίγουρος κύριε Καμπουράκη και κύριε Χατζή ότι αν δεν αντιδράσουμε τα διόδια σε όλη τη χώρα θα πάνε στον ουρανό. Ήδη ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Ήδη ο κόσμος ψάχνει τρόπους να μετακινηθεί από άλλες οδούς και αυτό παραβιάζει ένα βασικό δικαίωμα του πολίτη που είναι η ελεύθερη κυκλοφορία στην επικράτεια. Μάλιστα. Την ίδια ώρα που έχουν θησαυρίσει οι εργολάβοι των διοδίων, οι οποίοι χωρίς καμία εγγύηση πήραν αυτά τα τεράστια έργα, πήραν δάνεια, πήραν επιδοτήσεις και πήραν και ελαφρύνσεις. Κυρία Κωνσταντοπούλου, τώρα θα ήθελα να σχολιάσετε το εξής. Μίλησαμε για τον κύριο Βαρουφάκη, εντάξει, δώσατε την εξήγησή σας. Όμως παρατηρούμε και από την άλλη μεριά ένα άλλο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου να φαίνεται, να έβγαλε ευρωβουλευτή και να φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή. Που σημαίνει ότι ένα μέρος της κοινής γνώμης, της κοινωνίας, ενστερνίστηκε αυτές τις απόψεις, συμφώνησε μαζί του. Τι? Και
Να απαντήσω. Μπήκε στη Βουλή, ναι, πώς σχολιάζεται αυτό το κόμμα και αυτή τη δυναμική του, η οποία εμφανίζεται να είναι αρκετά σημαντική το τελευταίο διάστημα. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι σημαντικό να φωτιστεί τι είναι ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος είναι ένας πρώην Πασόκος που πήγε στο Λάος, έγινε βουλευτής του Λάος, μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα έχει ψηφίσει μνημόνιο ως βουλευτής και τώρα παριστάνει τον Επαναστάτη και ταυτόχρονα τον έχει και διάφορα ματζούνια τα οποία εμπορεύεται. Χρησιμοποιώντας βέβαια. Αυτό που λέτε είναι η δουλειά του. Εντάξει, δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε για το επάγγελμα. Είναι γιατρός, εννοείται δημοσιογράφος. Ξέρω όχι, ότι είναι. Ο Μπλαζρίγα δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός. Δεν μπορώ. Μπορεί. Λοιπόν, εντάξει. Όχι, θέλω να πω, δεν είναι φάρμακα αυτά που πουλάει. Εγώ θα έλεγα εντάξει. Ότι έχει μια σημασία. Έχει μια σημασία. Δεν τα έχω παρακολουθήσει, απλώς έχω ακούσει. Κύριε Αλήφε, ναι. Όχι, έχει μια σημασία. Τι να πούμε πολιτικά. Νομίζω ότι ίσως ο κόσμος δεν ενημερώθηκε παρκώς. Υπάρχουν άνθρωποι που νόμιζαν ότι είναι ένας άνθρωπος αντισυστημικός, ενώ είναι ένας άνθρωπος μέσα στο σύστημα πιο πολύ και από το σύστημα. Το τι παριστάνει κανείς δεν έχει σύνδεση με το τι είναι και γι' αυτό εμείς επιμένουμε στο τι είμαστε. Να σα πω, κυρία Κωνσταντίνα. Και δεν είμαστε άλλο από αυτό που κάνουμε. Ναι, να σας πω κάτι. Επειδή και προχθές είχε βγει στην τηλεόραση και με μουτάριχνε εμένα προσωπικώς. Γιατί τι το. Ο Βελόπουλος. Ναι, μου έλεγε για τον Καπάκη. Αλλά όμως να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι έχει πάρει ένα κομμάτι από τη Χρυσή Αυγή. Μπορεί να είναι ακροδεξιός, εν πάση περιπτώσει, αλλά τουλάχιστον δεν έχει συμμορίες με τις φαλτσέτες στην Κολότσεπη. Δεν τα γνωρίζω αυτά και θα σας έλεγα ότι πριν να κάνουμε. Θα σας έλεγα πριν να κάνουμε αποτιμήσεις θετικές, κυρίως να ζυγίζουμε τι αντιπροσωπεύει το κάθε τι. Καλά, για μένα. Είμαστε πολιτικοί, εμείς δημοσιογράφοι είμαστε, σας θέτουμε τα ερωτήματα και το κρίσιμο ερώτημα είναι τώρα. Εγώ σας. Ναι, παρακαλώ. Είναι τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε την αντίθεσή σας. Τη συνεχή σας αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα. Ναι, και θα ρωτήσει κάποιος, για σιγά ρε παιδιά, μέχρι χτες μαζί είσαστε. Και όχι και μέχρι χτες. Μέχρι το 2015 που έκανε την προδοσία. Ναι, μετά, όταν το 2014, το 2013 αγωνιστήκατε για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Είστε συνυπεύθυνοι, εάν κατηγορείτε είμαι για κάτι. Είμαι συνυπεύθυνη που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, ναι, αλλά ναι. Δεν θα μου πει κανείς ότι έκανε άλλα από αυτά που είπα ή ότι τον πρόδωσα. Τι σας χαλάει σε αυτή την ιστορία. Γιατί το λέω αυτό. Το ψέμα και η προδοσία, κύριε Χατζή, μας χαλάει. Η προδοσία είναι βαριά κουβέντα τώρα. Δεν είναι βαριά. Η προδοσία είναι ακριβή κουβέντα. Όταν παίρνεις έναν λαό, ο οποίος ψήφισε περήφανα όχι και είπε δεν θέλω μνημόνια και δεν θέλω εκβιασμούς. Και αυτό το δένεις κορδέλα και το δίνεις δωράκι στους δανειστές και λες ό,τι πείτε παρακαλώ, φέρτε μου τι έχετε να υπογράψω και έχετε και τίποτα άλλο. Αυτό είναι όχι απλώς προδοσία, είναι βαριά προδοσία. Είναι σχάτη προδοσία. Είναι δηλαδή σφετερισμός μιας εξουσία την οποία σου δίνει το Σύνταγμα για άλλο σκοπό, για να υπηρετήσεις το λαό και τη χρησιμοποιείς για άλλο σκοπό, για να υπηρετήσεις την καρέκλα σου, για να μην πω τίποτε βαρύτερο. Ποιο είναι το βαρύτερο δηλαδή από αυτό που είπατε. Για να υπηρετήσεις την πάρτη σου, κύριε Χατζή. Όταν βλέπουμε έναν τύπο ο οποίος έγινε πρωθυπουργός λέγοντας ότι είμαι ο πρωθυπουργός των πολλών, ότι νοιάζομαι για το λαό και καταλήγει να εγκαταλείπει τον κόσμο, να πνίγεται και να καίγεται στο μάτι και ο ίδιος κάνει διακοπές σε Θαλαμιγό, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας απατεώνας. Το κυριότερο όμως που καταλαβαίνουμε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος το μόνο για το οποίο νοιάστηκε ήταν η βολή του και η εξουσία. Και τώρα ο Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός. Πώς το βλέπετε εσείς, τι κρίνετε, Θα σας απαντήσω πολύ ευθέως. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης, όπως και ο Τσίπρας, τον μόνον άνθρωπο που δεν θέλουν να έχουν στη Βουλή είμαι εγώ. Το μόνον άνθρωπο που δεν θέλουν αντιπολίτευση είμαι εγώ. Γι' αυτό και τώρα, όπως βλέπετε, μιλάνε για debate μεταξύ τους και με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ναι. Εγώ τους έχω προσκαλέσει και τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Και τους καλώ ξανά. Και τώρα. Καλά, θα έρθει τώρα μετά από αυτά που του λέτε, ειδικά του Αλέξη του Τσίπρα, μπορεί να έρθει σε ένα δημόσιο διάλογο μαζί. Φυσικά, γιατί να μην έρθει, όταν λέει αυτά, να αντιπαρατεθεί με τη μοναδική αντιπολίτευση που υπάρχει. Γιατί άλλη αντιπολίτευση δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει μέσα στη Βουλή. Όλοι οι υπόλοιποι τα έχουν βρει και συνυπάρχουν μια χαρά. Αυτό που κρίνεται λοιπόν στη Βουλή που έρχεται και το θέλει ζωή στη Βουλή, είναι πράγματι αν θα έχει ζωή, αν θα έχει αντιπολίτευση. Τελευταίο ερώτημα. Παρακαλώ. Με τον κύριο, με το ΛΑΕ, γιατί δεν κάνετε μια συνεργασία.
τώρα και ο κύριος έφυγε, ο κύριος Λαφαζάνης, τελείωσε. Μα δεν είχε κανείς πρόβλημα με τον κύριο Λαφαζάνη. Όχι, αλλά... Εμείς γιατί... έχουμε εντελώς άλλη... δεν νομίζω, δηλαδή, τι να σας πω, δεν ξέρω αν ήταν κάποιανού το πρόβλημα ο Λαφαζάνης ή αν ήταν εσωτερικό του θέμα. Αυτό, δεν το λέω. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη για την πολιτική. Είπαμε, δεν ήταν συνεπώς ποιος θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος ή όχι. Εμάς το θέμα μας για ένα άλλο κόμμα ποτέ δεν μπορεί να είναι αυτό. Εμείς έχουμε ένα άλλο κόμμα με άλλη αντίληψη. Δεν κάνουμε deals πολιτικά, δεν κάνουμε συγκολήσεις του τύπου να σου δώσω, να μου δώσεις. Δεν έχουμε κάνει deals. Πορευόμαστε με τις δυνάμεις μας και μόνο, καθαρά, και απευθυνόμαστε στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αν τύχει και δεν μπείτε στη Βουλή, πάλι θα συνεχίσετε επαόριστο ή όπως θα εγκαταλείψετε, όπως εγκαταλείψετε διάφορα. Δεν θέλει να σας αφήσει αυτό. Εγώ θα κάτσω όσο θέλετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς πάμε με το σύνθημα «Ήρθε η ώρα των λίγων». Τι θα πει το «Ήρθε η ώρα των λίγων»? Θα πει ότι αν η κυβέρνηση λέει «Ήρθε η ώρα των πολλών» ή αν άλλοι παριστάνουν ότι είναι οι πολλοί, μάλλον εννοούν ότι εμείς είμαστε οι λίγοι. Ναι. Εμείς λέμε «Ας μετρηθούμε». Έτσι. Και λέμε ακόμα «Είμαστε λίγοι και αποφασισμένοι». Ουσιαστικά πέστε μας, θα συνεχίσετε μετά αν έχετε... μια εκλογική αποτυχία. Εμείς δίνουμε τη μάχη μας, κύριε Χατζή. Δεν τη δίνουμε για να αποτύχουμε. Δεν τη δίνουμε για να αποτύχουμε. Δίνουμε για να πετύχουμε και θα πετύχουμε. Ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Να έχετε καλή δύναμη στην προσπάθειά σας. Με χαρά να είστε στη Βουλή, να σας ξαναφέρουμε εδώ να τα πούμε. Δεν θα μου λέτε μετά ότι σας ξενυχτάω στη Βουλή, γιατί θα το λέτε. Αλλά κάνετε δουλειά σου και αυτό θα το βάλουμε όρο. Δεν έχετε όρους από εμάς. Δεν έχετε από κανέναν όρους. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Διαφημίσεις. Αυλαία για το καλοκαίρι ανοίγει το «Όλοι μαζί μπορούμε» στην παράσταση «Το δικό μας σινεμά». Το νέο θεατρικό musical με την υπογραφή Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται να μας θυμίσει σκηνές από την χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά. Στο βαθμό που μπορούμε και εμείς με αυτή την ελαχιστότατη συμβολή μας να βοηθήσουμε στους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε», το κάνουμε πάρα πολύ ευχάριστα. Μέρος των εσόδων από δύο παραστάσεις θα δοθούν για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε». Το «Όλοι μαζί μπορούμε» κάνει μια προσπάθεια και στην οποία, την οποία χαιρετίζω. Κάθε προσπάθεια του «Όλοι μαζί μπορούμε» και έχει κάνει και άλλες φορές προσπάθεια, είναι θετική, είναι προς τους συνανθρώπους μας και αυτό μετράει. Δεν έχει άλλου είδους κριτήρια, έχει μόνο το κριτήριο της προσφοράς. Και αυτό πρέπει να είναι σεβαστό. Ένα θεατρικό musical που αποτελείται από 17 συνολικά ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Δέσποινα Βανδύ, ο Παύλος Χαϊκάλης, ο Κώστας Κόκλας και η Κατερίνα Λέχου, οι οποίοι πλαισιώνονται από 12μελή ζωντανή ορχήστρα και 24μελές μπαλέτο, έρχεται στο ανακαινισμένο ιστορικό θέατρο Άλσος στο πεδίο του Άρεως. Η σκηνή του πιο εμβληματικού θερινού θεάτρου της Αθήνας ζωντανεύει και πάλι με τις εφάνταστες χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού. Το θέμα νομίζω ότι στοχεύει στη μνήμη μας, στην καρδιά μας, στις αισθήσεις μας, με έναν άλλο τρόπο, λίγο αταβιστικό. Οι παραστάσεις ανεβαίνουν από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στις 9 το βράδυ, ενώ εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο viva.gr. Λοιπόν, θα σου πω τη μεγάλη είδηση. Γιατί πέρα από τα ελληνοτουρκικά βραβεία, αυτά που ξέρουμε και τα λοιπά, υπάρχουν και άλλα. Η Ελλάδα χάνει τη μάχη της Τσιπούρας. Μεγάλο θέμα. Όποιος πάρει την Καθημερινή σήμερα και διαβάσει τις σωμών σελίδες οικονομικές, θα το δει. Είναι τεράστιο θέμα. Έχουν στηθεί εταιρείες brokers εδώ στην Ελλάδα, οι οποίες μαζί με τα ελληνικά ψάρια φορτώνουν και Τουρκία και τα περνάνε στην αγορά. Λοιπόν, είναι σου πολύ σοβαρό το θέμα. Ας το βλέπετε μερικοί. Ότι, εντάξει, δηλαδή μετά τη φέτα χάσουμε και την Τσιπούρα. Ωραία, εδώ θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Λοιπόν, θα πάμε στην Πάγια όμως. Γιατί, έλα, καλημέρα και πάλι. Έλα, Βάγια μου, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και πάλι. Εγώ βρίσκομαι στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Εδώ είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Μπορείτε να απολαύσετε όσοι έρθετε βλέποντας θηλαστικά πτηνά, ερπετά, και βρίσκομαι σε ένα κλουβί. Ναι. Το κλουβί με τις νυχτερίδες που μπορείτε να δείτε και εδώ από πάνω μας. Είμαι μαζί με τον Κωνσταντίνο Αποστόλου. Καλημέρα. Καλημέρα.
Αυτές οι νυχτερίδες που βλέπουμε, τι ακριβώς είναι? Είναι ένα από τα μεγαλύτερα είδη που υπάρχουν. Το άνοιγμα των φτερών τους φτάνει τα 90 εκατοστά. Τρέφονται με φρούτα, λαχανικά, λουλούδια και φύλλα από τα δέντρα. Χρωματιστές είναι. Είναι επιθετικές. Αν είναι χρωματιστές, ρωτάει ο κύριος Καμπουρά. Όχι, δεν είναι χρωματιστές. Κουβαλάει το φάι, μαρουλόφιλο. Ανοιχτό καφέ γύρω από το λαιμό. Ναι, είναι μαρουλόφιλο. Είναι η ώρα του φαγητού τους τώρα και τα ταΐζουμε. Ισχύει ο μύθος ότι οι νυχτερίδες έρχονται και κάθονται στο κεφάλι μας και πιάνονται στα μαλλιά μας και όλα αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, γιατί είμαστε ακριβώς από κάτω. Όχι, δεν ισχύει. Δεν έρχονται στα μαλλιά μας. Μπορεί να περάσει πετώντας κάποια κοντά, αλλά δεν είναι ότι έχουν στόχο τα μαλλιά μας. Δεν θα έρθουν στα μαλλιά μας. Είναι παιδιά νυχτόβια, δεν είναι νυχτερίδες. Είναι αίμα. Υπάρχει μόνο ένα μικρό είδος νυχτερίδας που πίνει αίμα, το οποίο ζει μόνο στην Νότια Αμερική. Οπότε δεν έχουμε κανένα φόβο. Οι νυχτερίδες δεν ισχύει ότι είναι νυχτόβια ήδη? Τα περισσότερα ήδη ναι, είναι νυκτόβια. Αυτά που έχουμε στην Ελλάδα είναι νυκτόβια γιατί κυνηγάνε έντομα. Οπότε έχουν και τον ηχοεντοπισμό και κυνηγάνε το βράδυ. Τα συγκεκριμένο είδος είναι πιο δραστήρια το σούρουπο και την αυγή, όχι τόσο το βράδυ. Γιατί τρέφεται με φρούτα, οπότε δεν χρειάζεται. Μπάγια, να ρωτήσω κάτι. Εκτός από τις νυχτερίδες, βεβαίως. Μπάγια, να ρωτήσω. Είδαμε τις νυχτερίδες, οι αράχνες. Ανοιχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Οι αράχνες είναι σε άλλο κλουβί. Θα πάω σε λίγο. Πάντως εδώ μπορούμε να δούμε πάνω από 2.000 ζώα. Εγώ θα ρισκάρω να έρθω και λίγο πιο κοντά να δούμε τι θα γίνει. Α, τίποτα δεν κάνουν, απλώς πετάνε. Καλά, καλά. Άμα δεις καμιά νυχτερίδα σπίτι σου, θα σου πω. Λοιπόν, έχω πει εγώ στο κλουβί με τα λιοντάρια. Και πολλοί κόσμοι επισκέφτονται, πολλές... Και φύγανε τα λιοντάρια. Πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά. Ωραία είναι, ευκαιρία τώρα το τρίμερο να κάνουν μια βόλτα όσοι θέλουν, να πάνε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Ευκαιρία για το τρίμερο. Να δούνε, εσείς επιλέξατε βέβαια τις νυχτερίδες. Παραλείψαμε τις αράχνες, δεν έχουμε και το τραγούδι του Καρατζίβη. Σε ευχαριστούμε θερμά για τον κύριο που ήταν εκεί και μας έδωσε τις πληροφορίες. Και να έρθουμε τώρα στη συζήτησή μας εδώ. Τώρα έχει γίνει Βουλή Νυχτερίδες και Αράχνες. Έτσι που γίνανε λοιπόν, τα πράγματα. Ο κύριος Τσιάρας, υποψήφιος της Δημοκρατίας στην Καρδίτσα. Είναι ήδη βουλευτής. Ναι, εντάξει. Κοινωνικός εκπρόσωπος. Γραμματέας κοινωνικής ομάδας. Καλημέρα κύριε Καμπουράκη, κύριε Χατζή. Καλημέρα. Ο κύριος Καλούδης, ο οποίος είναι. Λυκούδης, με συγχωρείτε, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Επίτηδες το κάνει. Είναι επικεφαλής της ομάδας Μεταρρυθμιστές της Αριστεράς. Δεν μου βγαίνει. Γιατί? Τι μεταρρυθμίσεις στην αριστερά να κάνετε? Θεωρείς ότι η αριστερά. Τις κάνανε μόνες. Δεν έχει σχέση με τις μεταρρυθμίσεις. Όχι, τις κάνανε. Αυτή η εκδοχή της αριστεράς είναι πολλές οι εκδοχές. Άλλες αριστερές. Βέβαια. Μάλιστα. Εντάξει. Πρώτη φορά τα ακούς? Όχι, εγώ θυμάμαι τον Κουκουέ εσωτερικού που ήταν 150 μέλη και 250 φράξεις. Κάνω λάθος? Πάντα είχες χιούμορ. Κάνω λάθος? Όχι, να πούμε την αλήθεια εδώ. Κάνω λάθος, γιατί λάθος, εγώ είμαι παλιός. Δεν κάνω λάθος. Μικρός χώρος που άνοιξε μεγάλους δρόμους ήταν το Κουκουέ εσωτερικού. Δεν είπα το αντίθετο, άλλο είπα. Έτσι, το ξέρετε όλοι αυτό. Το ξέρω, ναι. Και ανοίξαν οι δρόμοι και γίνανε. Μετά. Λεωφόρη. Και ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη Αθήνας με το Κινάλ, με το Πασόκ δηλαδή. Με το κίνημα αλλαγής, ναι. Προερχόμενος από το ποτάμι. Ναι, ναι. Είναι με το κίνημα αλλαγής. Ναι, ο κύριος Καρκατσούλης είναι. Πρόσεξε τι είπε. Με το κίνημα αλλαγής το Πασόκ το παρέλειψε. Ναι. Εντάξει. Το οποίο είναι και το Πασόκ. Το οποίο είναι και το Πασόκ. Το Πασόκ δηλαδή είναι, για να καταλάβεις εσύ που είσαι παλαιός, τι είναι. Είναι μία και αυτή συνιστόσα του Κινάλ. Είναι μια βασική. Δεν θα μου πεις τώρα μένα τι είναι το Πασόκ. 50 χρόνια στα χωράφια μας τώρα. Μα βασική. Χωρίς το Πασόκ δεν υπάρχει. Μόνο με το Πασόκ πάλι δεν υπάρχει. Κύριε Καρκατσούλη, δύο λεπτά να σας πω κάτι. Εσείς είστε ο κατεξοχήν ειδικός στα θέματα του δημοσίου. Ναι. Αυτό που έγινε τώρα. Στη Βουλή. Α, που όλα γινόταν συνεχώς, ήταν κάτι πρωτοφανές, ήταν κάτι. Δεν γινόταν ποτέ. Όχι, ξέρετε ποτέ. Γιατί. Όχι, ποτέ, ποτέ. Ξέρετε γιατί ο Τραγάκης. Όταν ανακοινωνόταν εκλογές. Ναι. Δηλαδή, εδώ τώρα υπήρχε ένα τυπικό εκεί δεν θέμα. Γινόταν ποτέ. Έτσι, εκεί δεν γινόταν. Όταν ξεκίνησε η προεκλογική περίοδο, απαγορεύεται ρητά κάθε αλλαγή στο στάτους των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Είτε να μετακινούνται, είτε να μετατάσσουν, είτε τίποτα. Λοιπόν, από τη στιγμή βγαίνει ο Πρωθυπουργός την ημέρα των ευρωεκλογών και λέει: εγώ σε μια εβδομάδα θα πάω και θα ζητήσω να γίνουν εκλογές.
επί της ουσίας έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδο. Ωραία, πάει αυτό. Άρα λοιπόν δεν έπρεπε να γίνει. Πώς είναι σήμερα δημοσιοπάλλη, περισσότεροι ή λιγότερους παραδίδουν από όσους παραλάβανα? Σαφώς περισσότερους. Σαφώς. Σαφώς περισσότερους, βέβαια. Όταν φύγανε το σύνολο, δηλαδή το 15 όταν ήρθαν, ήταν γύρω σε 658.000, αν δεν απατώμε, και τώρα είναι 730.000. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, είναι. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι στους βασιούχους, έγινε μεγάλη. Αυτό είναι επίσημο νούμερο. Ναι, ναι. Επισημότατο, ναι. Και, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εντάξει, απλώς λέμε το. Εντάξει, λέμε το θέμα είναι ότι αν θες να μετρήσεις όλους αυτούς που πληρώνονται από τον προϋπολογισμό, θες ή δεν θες. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχουμε συμφωνήσει ούτε σε αυτό. Αν είχαμε συμφωνήσει τουλάχιστον σε αυτό, ότι όσοι παίρνουν χρήματα από τον προϋπολογισμό, είτε λίγα είτε πολλά, είτε για σήμερα, είτε για, για τρεις μήνες, αυτοί όλοι θα τους θεωρούμε δημοσίους υπαλλήλους. Για να πάμε τώρα, κύριε Τσιάρα, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, και το συζητάμε συνέχεια αυτό γιατί είναι ένα θέμα σοβαρό, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά από το ΣΥΡΙΖΑ. Και φαίνεται επίσης ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχετε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη. Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιήσετε αυτή την που μας έχετε πει ότι εμείς θα συνεργαστούμε, εσείς δηλαδή θα συνεργαστούμε με όλες τις δυνάμεις που θέλουν και τα λοιπά και τα λοιπά για την Ευρώπη και θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της χώρας. Θα είναι, το κάνετε είναι... ή αυτό είναι, ξέρετε, εντάξει, ένα ωραίος μύθος για να... Ακούμε και εμείς και έναν ωραίο στα αυτιά μας προεκλογικά. Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή η θέση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Χατζή. Και την έχει επιβεβαιώσει πολλές φορές ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς λοιπόν έχουμε πει με έναν πολύ καθαρό τρόπο ότι βεβαίως επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι και η αυτοδυναμία, όπως λέτε. Όλα τα κόμματα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να επαναλάβω ένα σταθερό μήνυμα το οποίο εκπέμπει η Νέα Δημοκρατία, εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ότι εμείς θέλουμε την επόμενη μέρα ενωμένη την ελληνική κοινωνία. Και αυτό θα προκύψει όταν από την πλευρά τη σύνθεση της όποιας κυβέρνησης θα υπάρχουν ευρύτερες, θα σας έλεγα, συνενέσεις, θα υπάρχουν αυτές, συμμετοχές ανθρώπων που μπορούν να εκφράζουν ενδεχομένως και μια άλλη πολιτική. Είναι θεωρητικό. Το συμμετοχές ανθρώπων το κρατάω για αργότερα. Όμως είναι θεωρητικό υπό την εξής έννοια, ότι αυτή τη στιγμή για να κάνετε μια συνεργασία με έναν άλλο πολιτικό χώρο, πρέπει να δεχτείτε κι εσείς και να ρίξετε νερό στο κρασί σας κι εσείς σε διάφορα ζητήματα που θα τεθούν από την άλλη πλευρά. Δεν σημαίνει ότι αν θα είστε ένα ισχυρό κόμμα στη Βουλή, θα πείτε «Α, αυτό είναι άμα θες έλα». Πρέπει κι ο άλλος να έχει ένα λόγο στο πρόγραμμα. Η άποψή μου που θα εκπονηθεί και θα πάρει για ψήφι στη Βουλή. Λοιπόν, η άποψή μου, συμφωνώ καταρχήν στην προσέγγιση σας, αλλά η άποψή μου είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα άλλο σημείο και για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, αλλά και τις ίδιες τις προσδοκίες της κοινωνίας. Είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να πάμε ενωμένοι όλοι μαζί. Είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες της κοινής λογικής. Όλοι μαζί δεν μπορούμε να πάμε. Είμαστε στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία υπάρχει μια σύνθεση. Υπάρχει άλλο. Αν θέλετε να πάτε ενωμένοι και χωρίς καυγά. Και εδώ, μην άρχισε να κυνηγά τους Ρασπούτιν και τον ένα και τον άλλον. Καλά, εντάξει, κοιτάξτε. Νομίζω ότι αυτό πλέον ακουμπά στο βασικό μήνυμα που εκπέμπει η ίδια η κοινωνία. Νομίζω ότι είναι μείζον ζητούμενο να επαναφέρουμε μια πραγματικότητα στο αίσθημα της ασφάλειας του πολίτη, η οποία δεν υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, δεν μιλάμε για πολιτική. Εσείς δηλαδή εντοπίζετε το κομμάτι των αναρχικών εντός εισαγωγικών στο πεδίο των πολιτικών αντιπάλων. Όχι, για τον Ρασπούτιν λέω. Ορίστε. Για τους Ρασπούτιν. Εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία προφανώς έχουν προσβάλει και την νοημοσύνη, αλλά πολύ περισσότερο και την ηθική στην πολιτική. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως, και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, πρέπει να προσβλέπουμε σε μια μετριοπαθή, σε μια αξιοπρεπή, σε μια, θα σας έλεγα, εντελώς διαφορετική πολιτική αντίληψη από αυτή που είχαμε μέχρι σήμερα. Αν είναι οι Έλληνες πολίτες να γυρίσουν στο παρελθόν και να βλέπουν μια λογική η οποία ξεκινάει από την προσπάθεια χειραγώγηση των θεσμών, των ανεξαρτήτων αρχών, των κατευθύνσεων, των fake news, των δεδομένων που μέχρι σήμερα δείχνουμε ότι έχουν προσβάλει και την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών, αλλά έχουν ξεπεράσει και τις ηθικές γραμμές του παρελθόντος, νομίζω ότι δεν θα πετύχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω και κλείνω μόνο με αυτή την πρόταση. Ξεκινήσουμε ειδικά δικαστήρια. Και κλείνω με αυτή την πρόταση.
Εμείς έχουμε πει ότι μόνο ένα θέμα θα αναζητήσουμε και το οποίο το πρώτο εξάμεινο, νομίζω το έχουμε επαναλάβει προς κάθε κατεύθυνση. Για την Λοβάρτη λένε τώρα. Είναι το πρώτο εξάμεινο. Είναι το τι συνέβη στο πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όταν η χώρα έφτασε μια ανάσα πριν την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν την έξοδό της από το ευρώ. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο το επαναλαμβάνουμε. Κύριε Λιγκούδη, θέλοντας να διατηρήσετε την αξιοπρέπειά σας, δεν θα κατέβετε σε αυτές τις εκλογές από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή την έκφραση, υπό την οποία έννοια, είναι λίγο βαριά. Όχι, υπό την έννοια ότι δεν θα παριστάνετε κι εσείς σαν κάτι άλλο στους Βεδουίνους της πολιτικής που έχουν ένα αντίστοιχο και όπου δούνε όαση το στείλουν. Προσυπογράφω απολύτως αν το δείτε έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι το βλέπω. Γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Με αυτή την έννοια και το είπα. Δηλαδή, θα έχουμε το Σπύρο Λυκούδη εκτός πολιτικής ή θα συνεχίσετε με αυτό το. Με αυτή σας την προσπάθεια τους μεταρρυθμιστές της αριστεράς. Εκτός πολιτικής δεν θα είμαι όπως δεν ήμουν ποτέ. Δεν υπήρξε γιατί ποτέ, αλήθεια είναι αυτό. Η πολιτική, κύριε Χατζή, δεν ξεκινάει ούτε τελειώνει στην είσοδο της Βουλής. Καλά, και στο προαπλίο της, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ όσες φορές θυμάμαι τον εαυτό μου από τότε που ήμουν έφηβος, η συμμετοχή μου στις κρίσιμες μάχες, όπως είναι και οι εκλογές, ήταν πάντα. Συνοδευόταν πάντα από ένα πολιτικό πάθος, από μια έμπνευση, από μια όρεξη να στηρίξω, να παλέψω κλπ. Αν αυτά τα στοιχεία δεν τα έχω τώρα, τιμώ και σέβομαι όλα τα κόμματα δημοκρατία. Αν δεν το αισθάνομαι, να επιδιώξω τη συμμετοχή μου σε ένα ψηφοδέλτιο με μόνη στόχευση να ξαναεκλεγώ βουλευτής, αυτό δεν το κάνω. Εσείς δεν παραδειγματιστήκατε από την έμπνευση που είχε ο κύριος Κουβέλης, ας πούμε, να ξαναπάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραδειγματίστηκα αρνητικά. Γιατί είναι και φίλος σας ο κύριος Κουβέλης. Πολύ. Λέω, δεν σας ενέπνευσε σε αυτή η προσπάθεια του κύριου Κουβέλη? Όλες οι εσάς, μετακινήσεις όχι. Και οι προσχωρήσεις που γίνονται και που έχουν βάση μια προγραμματική συμφωνία ή μια σχέση πολιτική κλπ. Νομίζω ότι θα τις δεχόμουν πάρα πολύ εύκολα. Όσες γίνονται με στοχεύσεις άλλου χαρακτήρα, άλλου τύπου. Και είναι άλλου τύπου. Φύγετε από τα ονόματα όμως τώρα, έτσι, ναι, με βάζετε. Δεν λέμε για τον Κουβέλη. Ναι. Για κανέναν δεν λέμε. Όταν η μετακίνηση γίνεται με βασική στόχευση αυτού που μετακινείται να αποκτήσει ή να διατηρήσει την έδρα του. Αυτή είναι μια ταπεινή μετακίνηση. Ο Χαρόπουλος έτσι δεν το έκανε. Είπαμε τώρα να με θέλετε να με βάλετε να κάνω αναφορές σε πρόσωπα, δεν θέλω. Μα με συγχωρείτε. Θα μείνουμε σε αυτό που λέω. Για κάτσε ρε Δημητρή, πολιτική. Κύριε Κατσί, θα μείνουμε σε αυτό που λέω. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Αν θέλετε, είμαι και πολύ σκληρός στη διατύπωση. Μην με βάζετε όμως να λέω. Δεν σας βάζω. Άλλο θα πω εγώ. Δεν σας βάζω να πείτε τίποτα όμως. Εγώ έχω εξοργιστεί με αυτά που γίνονται αυτή την περίοδο. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι εξύβριζαν χυδαία κόμματα στα οποία μετόκισαν πέντε μέρες αργότερα. Λοιπόν, αυτή δεν είναι πολιτική. Εγώ την έχω αλλιώς μέσα μου την πολιτική. Και λόγω ιστορίας και λόγω σχέσης μου με τα πράγματα. Λοιπόν, μήπως δεν είστε επαρκώς επιβιωτής. Τι εννοείται? Έτσι θα σου πει ο άλλος. Επιβιώνω, αδερφέ. Είναι όλα γύρω μου σαλάτα και εγώ μες στο σωρό. Για να επιβιώσω. Θέλετε να το δεχτώ αυτό? Όχι, δεν είπα να το δεχτώ. Λέω. Εντάξει, δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε σε αυτή την αντίθεση. Να σύμφωνοι, λέω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το μοντέλο ή το παράδειγμα όχι, είναι το ακριβώς αντίθετο. Αυτό που σκέφτεται είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο κύριος Καρκατσούλης, υπό ποια έννοια ήταν στο ποτάμι το οποίο πήγε στο Κινάλ και έμεινε εκεί. Δεν πήγε σε κάποιο άλλο κόμμα. Και δεν ήταν και βουλευτής, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Το να είσαι βουλευτής και να μετακομίζεις σε ένα άλλο κόμμα. Τελείως διαφορετική περίπτωση, Παναγιώτου Καρκατσούλη. Τελείως διαφορετική περίπτωση. Είναι στη βάση, μια μετακίνηση στη βάση προγραμματικής επιλογής και πολιτικής. Εγώ το ξέρω τον Παναγιώτη, έχουμε δουλέψει μαζί. Είναι άλλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι άλλο. Μα το εξηγώ. Γι' αυτό το εξηγώ. Σας λέω από εξοργισμένο τον τελευταίο καιρό. Όχι, δεν είμαι εξοργισμένο. Ειλικρινά σας λέω. Ως περιβάλλον το περιβάλλον το πολιτικό. Μερικές φορές είναι αυτό που λες. Εντάξει, το ηρεμήστε γιατί είναι και η ηλικία σας τέτοια που δεν χρειάζεται να. Νομίζω ότι περπατάμε μαζί στα χρόνια και έτσι. Ναι, το ξέρω. Έχουμε κανένα 30 χρόνια διαφορά. Λοιπόν, κύριε Καρκατσούλη. Κοιτάξτε. Τι προσδοκάτε εσείς στο κοινό, δηλαδή. Τι είναι αυτό που θέλετε. Εντάξει, ο κύριος Τσιάρας μας εξήγησε αυτό το που θέλει η δημοκρατία, το λένε και τα στελέχη όλα και μας το είπε ξεκάθαρα. Ο κύριος Λυκούδης επίσης μας είπε αυτό που θέλει. Εσείς τι θέλετε τώρα, δηλαδή? Λοιπόν, εμείς θέλουμε. Πάτε στην Αλφα Αθήνα, που είναι και εκεί ο άλλος. Όλες οι περιφέρειες δύσκολες είναι, όλες είναι εύκολες. Εντάξει, δεν έχει σημασία.
αυτό το οποίο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί ένας πολίτης μαζί μας είναι ότι λέμε 10 πράγματα συγκεκριμένα που πιστεύουμε ότι πρέπει να ισχύσουν προκειμένου να γίνουν τα μεγάλα πράγματα που λένε οι δύο μονομάχοι, να το πω έτσι. Να πω, παλιά ήταν μονομάχος στο Πασόκ. Και κυβέρνησε κανένα 43 χρόνια. Ήταν, αλλά δεν μου λέει κάτι. Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει. Όχι, ναι. Δεν μ' αρέσει, σας το λέω. Το ξέρω. Δεν μ' αρέσει, αρέσει η λογική ήταν. Του μονομάχου. Δεν μ' αρέσει η λογική της πόλης και της κλίσης. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως η προγραμματική συμφωνία. Εγώ θα κάνω άλλη ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Σε αυτό. Επειδή θεωρείς ένας από τους 4-5-3 ίσως εξαιρετικά ηδήμονες και μάλιστα επί το ριζοσπαστικών, όχι ηδήμων θεωρητικών, για το κράτος που νοσεί. Ή αν έρθει ο Κυριάκος και σου πει, πες ότι δεν βγαίνεις βουλευτής, ή και να σε βουλευτής, σου πει, έλα εδώ κύριε Καρκατσούλη μου, εσύ λες για το κράτος ότι κανείς δεν το φτιάχνει, ότι είναι χάλια, ότι πρέπει υπάρχουν τρόποι. Έλα εδώ, κάτσε στη θέση που είναι η Μαριλίζα σήμερα και φτιάξω, θα πας. Θα σε απαντήσω εξής. Ξέρω για Γιάννη δεν είναι τώρα υπεύθυνη για το. Δεν το είχα προσέξει. Ναι, η κυρία Μαριλίζα ξέρω για Γιάννη είναι υπεύθυνη. Διοικητική μεταρρύθμιση. Πέρασε παρατηρήσει. Θα σε απαντήσω έτσι όπως έμαθα να σκέφτομαι από έναν άνθρωπο που με έχει επηρεάσει πολύ και κάθεται δίπλα μου. Ο Σπύρος Ολικούδης. Ναι, ας προσέξω. Λοιπόν, ναι, μάθαμε πολλά όλοι. Όταν δηλαδή το 2015 πήγαμε στο ποτάμι, όσοι εξημών δεν ήμασταν μπροστά στην πολιτική. Άλλο να ασχολήσουμε με την πολιτική και άλλο να συνεργώ πολιτική. Λοιπόν, ο Σπύρος ήταν πάντα εκεί ένα παράδειγμα για να μάθεις, ένα παράδειγμα για να κάνεις πράγματα, να κάνεις πολιτική. Λοιπόν, τι μάθαμε. Την προγραμματική συμφωνία. Δηλαδή, ας τις κουβέντες και έλα εδώ πες μου σε ποια πράγματα συμφωνούμε, ποια πράγματα θα κάνουμε. Αυτό είναι, κύριε. Πώς θα τα κάνουμε. Αυτό σας έλεγα νωρίτερα. Αυτό λοιπόν είναι ανοιχτό. Είπα κάτι διαφορετικό. Όχι, είναι ανοιχτό. Λέω, πάντα. Λέω τι έλεγα εγώ. Ναι. Και ξέρετε κάτι, εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια ζωή μου στη Γερμανία. Και έτσι λοιπόν, γιατί σπούδαζε εκεί, εμένα κτλ. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι λοιπόν τα κόμματα τα οποία σκοτώνονταν μέχρι θανάτου, δηλαδή η Σοσιαλδημοκρατία και η Χριστιανοδημοκρατία. Μην κοιτάτε. Συνεργαστήκαν, συγκυβερνήσαν. Ναι, έχοντας όμως κάτω ένα χαρτί το οποίο έλεγε αυτό και αυτό και αυτό. Και μέχρι να γραφτεί το χαρτί και να συμφωνηθεί, πέρναγε καιρό. Ναι, δεν είναι μια διαδικασία, θα πάμε περίπατο. Δεν είναι τα 4-3-1. Ναι. Έτσι, είμαι σαφή σε αυτό. Κύριε Τσιάρα, να ρωτήσω και εσά. Εσεί εκλέγεστε σε μια περιοχή, σε μια επαρχία. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, σαν βασικό του πρόβλημα, γιατί είναι αλλιώς η πρωτεύουσα, είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά και οι συνθήκες ζωής εδώ. Ποια είναι τα δύο βασικά προβλήματα που σας λένε, ρε παιδί μου, αγαπητό, αυτά δύο θέλω να τα λύσεις. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε τώρα, δεν αντέχουμε άλλο, πρέπει να λυθούν. Πέραν του τοπικού, δεν εννοείς το τοπικό, εννοείς στο συλλογικό. Στο εθνικό. Οι τοπικές κοινωνίες, όχι, στο εθνικό επίπεδο θέλουν να λύσουν. Γιατί κάθε κοινωνία έχει τα δικά της περιοχικά χαρακτηριστικά. Και κάθε, θα σας έλεγα, εκλογική περιφέρεια, ανά περιοχή που βρίσκεται κανείς, αντιμετωπίζει άλλο είδους ζητήματα. Κοιτάξτε, τουλάχιστον στην ελληνική περιφέρεια, με βάση αυτό που εγώ προσλαμβάνω και ειδικά αυτή την εβδομάδα που επισκέπτομαι καθημερινά χωριά της Καρδίτσας, κάνω ομιλίες, βλέπω συντοπίτες μου μέσα σε αυτό το πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου, θα σας πω ότι όντως δύο είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως το είπατε κύριε Χατζή. Είναι καταρχήν το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος με την υπερφορολόγηση, το οποίο προφανώς έχει και σαν πτυχή το ότι δεν υπάρχει εργασία, δεν υπάρχει. Διάβαμε στο τάξη το ξεκαθάρισε και σήμερα εδώ στον Αυτιά που ήταν ότι το 20 τελείωσε, θα πάει και το είδαμε αυτό και θα το πούμε. Και το δεύτερο είναι η έλλειψη του αισθήματος ασφάλειας στο μέσο Έλληνα πολίτη. Δηλαδή υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία είναι κορυφαία αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά σε όποιο χωριό της Καρδίτσας και να δηλαδή, βρεθώ. Δηλαδή όπως έχει ο άλλος στην Κυρσέλη εδώ έχει και στο χωριό στην Καρδίτσα. Όπως χειρότερα ακριβώς μπορεί. Σας το λέω κύριε Καμπουράκη. Ως ερώτηση και σας επαναλαμβάνω. Είναι πραγματικά τεράστια ανησυχία όλων των ανθρώπων. Μάλιστα. Γι' αυτό και εμείς ουσιαστικά το ξέρετε η Νέα Δημοκρατία. Το είπε άλλωστε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας νωρίτερα εδώ στο Sky. Έχει εστιάσει ουσιαστικά τις δικές της προτάσεις σε τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Το έχουμε πει. Εντάξει, αλλά μην υποσχεστε πολλά. Δεν μπορεί να βάλετε ένα χωροφυλάκα από το κάθε σπίτι. Δεν γίνεται. Καλά, προφανώς. Από την άλλη πλευρά, προφανώς μπορείς να αναδιοργανώσει τα αστυνομικά τμήματα. Σε μια κοινωνία που αγριεύει, δηλαδή. Μπορείς να σταματήσεις κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι εξελίσσονται αρνητικά. Και βεβαίως μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα για το μέσο Ελληνικό. Φίλο μου, έκανα λογαριασμό εχθές
και μου έλεγε, μα είναι τόσο δύσκολο, και το λέω και στους τρεις σας, να αγοράσει καινούργια αυτοκίνητα η αστυνομία όταν το κόστος δεν υπερβαίνει τα 80 εκατομμύρια. Προφανώς όχι. Δηλαδή, αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, να μην έχουν λάστιχα τα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Τόσο κάνουν. Να είμαστε σε αυτό το σημείο. Να κάνει μια συμφωνία με 2-3 εταιρείες και να πάνε να πάνε από παντού. Ρε, 80 εκατομμύρια. Και στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης θα μπορούσαμε να το αναζητήσουμε και να το βρούμε. Θέλω λοιπόν, δώστε μου δευτερόλεπτα μόνο. Εμείς έχουμε πει τρία πράγματα. Μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επαναφορά του αισθήματος ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη. Αυτά υποσχόμαστε απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει να πω κάτι σε προσωπικό επίπεδο και θα μου το επιτρέψετε, ότι θα μας λείψετε αν δεν είστε στη Βουλή, και κύριε Λυκούδη. Και πρέπει να πω επίσης ότι είστε ένας από τους πιο έντιμους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου, γιατί σας ξέρω χρόνια, και θα μας λείψετε. Και καλό θα ήταν να είχε βρεθεί μια φόρμουλα να μετέχετε σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω μέσα στην ψυχή μου και μέσα στην καρδιά μου. Αλλά νομίζω και ότι και η πολιτική ασκείται και με πολλούς τρόπους. Εντάξει, πάλι να φύγαμε καιρούς, πάλι δεν κάσουν τα. Ας θεωρήσουμε ότι είναι διάλειμμα, μην θεωρήσουμε ότι είναι... Να, τρία. Γιατί το λέω εγώ στον άνθρωπο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κακατσούλη, να έχετε καλή επιτυχία στην πρώτη Αθήνας. Είναι μια δύσκολη περιφέρεια σίγουρα. Και άμα σου πει ότι θα να πα, μην πα, σου λέω εγώ, θα σε βάζει ζωντανό δημοσιοπάλι με αυτά που λες. Μα είπαμε να συνθέτουμε, κύριε Καμπούρα. Καλά, εντάξει. Να έχετε καλή τύχη στην Καρδίτσα. Δυστυχώς εκεί έχετε και έναν άνθρωπο που προέρχεται από την Καρδίτσα και τον είναι και συνεργάτη μου, κύριο Οικονόμου. Γιατί το λέτε δυστυχώς για τον Δημήτρη, ίσα-ίσα. Ο Μίτσος, εντάξει, δεν είναι... Αυτό νομίζω ότι είναι τιμή και για την Καρδίτσα, αλλά και για το... Τα ακούς. Για το σταθμό εδώ, έτσι, για να λέμε την αλήθεια και για το Sky. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα ναι, εντάξει, το δέσαμε. Να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε για διαφημίσεις. Διαγωνισμός από την εκπομπή Ακραία Φαινόμενα. Η Ντολελάς με την πιο πλούσια ποικιλία φρούτων στην Ελλάδα σας προσφέρει ένα πενταήμερο στην Άξο για μια οικογένεια 4 ατόμων. Διαμονή 4 διανυκτερεύσεων στο Plaza Beach Hotel με πρωινό και γεύμα. Τακτοπλοϊκά εισιτήρια σας τα κάνει δώρο Blue Star Ferries για 4 άτομα, αλλά ρετούρ και ενός αυτοκινήτου. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό καλέστε στο 901-901-4313 ή στείλτε μήνυμα γράφοντας ΑΚ, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54777. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Δύο λεπτά. Έχεις καμιά παραγγελία στην κυρία Γιακοπούλου? Όχι, μην αρχίσει τα γνωστά. Κατευθείαν. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Αφού δεν λέω για χιόνια, να είστε ευχαριστημένοι όλοι. Για χιόνια. Ξέρω εγώ. Όχι για βροχές δεν θέλουμε να λες. Για βροχές τα πω. Γι' αυτό λέω. Αφού δεν λέω για χιόνια, θα σας κρατήσω κάπως ευχαριστημένοι. Δεν αρχίσαμε καλά. Λοιπόν, πάμε. Τρίμερο χωρίς καιρό νομίζω δεν μπορεί. Δεν υφίσταται χωρίς καιρικά νέα. Να πω ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα θα είναι καλά. Δηλαδή θα είναι ζεστός καιρός με καλές θάλασσες. Δεν θα λείψει όμως λίγη απογευματινή αστάθεια. Θα τα δούμε τώρα. Βροχούλα. Βροχούλα. Λίγες βροχούλες. Άμα βρέχει και είσαι στη θάλασσα, μένεις μέσα ή την κοπανάς, πώς θα πάνε? Πριν βρέξει, φεύγεις. Όταν βλέπεις ότι σκοτεινιάζει, έχεις βγει από τη θάλασσα. Αλλιώς σε κυνηγάνε και ένα βλέπει. Αλλιώς γίνεσαι φλαμπές. Έχει πρόβλημα. Πάμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τους χάρτες μας. Να πούμε ότι αύριο Κυριακή η μέρα θα ξεκινήσει καλά, με αρκετή ηλιοφάνεια. Κάποιες βροχές θα έχουμε κυρίως, βλέπεις πού στο νησί σου. Εκεί στα κεντρικά πιο πολύ. Και το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Ίσως βρέξει για λίγο τοπικά και στα Δωδεκάνησα. Λίγα πράγματα όμως, σύντομης διάρκειας, κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι θάλασσες όπως είπαμε θα είναι καλές. Δηλαδή οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν στα πελάκια μας τα 6 μποφόρ και τα 6 μποφόρ μόνο τοπικά στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, διατηρεί το ζεστό καιρό. Θα φτάσει τοπικά δηλαδή στα υπηρετικά του 35 με 36 βαθμούς. Τριαντάρια στα νησιά μας. Νομίζω είναι καλά τα νέα στις θερμοκρασίες. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Θα πέσει λίγο δηλαδή σε σχέση με σήμερα. Θα πάρουμε μια μικρή ανάσα. Γιατί ήδη έχω παράπονα και για τη ζέστη και για τις βροχές. Έχουμε γενικώς πολλά παράπονα. Σήμερα, έτσι, ακριβώς. Έχουμε και υγρασία αυξημένη, ναι. Οπότε είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε και στην Αττική. Θα είναι μια καλή μέρα η αυριανή. Με αρκετή ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι και θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη μας όμως υπάρχει μια περίπτωση για βροχή μεσημέρι-απόγευμα, κυρίως όμως στις γύρω ορεινές περιοχές. Και η θερμοκρασία και το μεσημέρι θα φτάσει και τους 34 βαθμούς. Και να πω ότι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος η αστάθεια θα είναι λίγο πιο έντονη, λίγο πιο εκτεταμένη. Πάλι μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Θα επιμείνει η αστάθεια και την Τρίτη, κυρίως υπηρετικές περιοχές μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και την Τρίτη. Οπότε δείχνουμε μια προσοχή. Οι άνεμοι παραμένουν καλοί.
καλές οι θάλασσες και τη Δευτέρα που θα επιστρέψει αρκετός κόσμος δεν θα ξεπερνούν οι άνεμοι τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία για μια ακόμη μέρα ανεβασμένη τοπικά έως και 34 βαθμούς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά απέναντι. Τα λέμε αύριο τα υπόλοιπα. Εννοείται, έχω πολλά νέα. Ευχαριστούμε θερμώς. Να είστε καλά. Λοιπόν, να έρθουμε στους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Ιάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε. Και ο στρατιωτικός, σε αποστρατεία βέβαια, γεωστρατηγικός αναλυτής και συγγραφέας, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, συχνά πυκνά καλεσμένος στις εκπομπές μας. Στα δύσκολα. Και τώρα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία δεν μπορούμε να τα περάσουμε έτσι. Δεν είναι εύκολη ούτε η ανάλυση τους ούτε η προσέγγιση τους. Θα έλεγα ότι έφτασε για την Κύπρο, έφτασε ο κόμπος στο χτένι και είναι πολύ κοντά να φτάσει και για την Ελλάδα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Εννοείται. Και αναφέρομαι πάντα στην εκφρασμένη πλέον βούληση της Τουρκίας μέσω των γεωτρήσεων που απειλεί ότι θα κάνει, ήδη ανακοινώθηκε χθες ότι άρχισε στην Κύπρο, να εκβιάσει και την Κύπρο και την Ελλάδα και τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες, οι ΗΠΑ και τη Γαλλία και την Ιταλία, για να την καλέσουν, το είπε χθες σχεδόν καθαρά πλέον ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, να την καλέσουν να καθίσει στο τραπέζι, να κάνει συμφωνία για να πάρει με βάση τη συμφωνία μερίδιο από τα αποθέματα. Και τι να που κάτσουμε στο τραπέζι να πούμε εμείς. Να πούμε ότι θέλουμε να ανοίξει η θεολογική όλη τη Χάλκη, γιατί να λένε και εμείς σας δίνουμε τη Χάλκη και θέλουμε το Μισό Αιγαίο. Τώρα είναι συζήτηση τώρα, αυτή. Ακούστε, η Χάλκη αφορά περισσότερο τις ΗΠΑ παρά την Ελλάδα. Ναι. Γιατί. Ναι. Όχι, μια που το αναφέρατε να το πω. Ναι. Γιατί όμως. Γιατί περισσότερους πιστούς που υπάγονται απευθείας στο Πατριαρχείο Ορθοδόξους έχουν οι ΗΠΑ από ότι η Ελλάδα. Αν κάποιος πούμε, πρέπει... το τι θα κάτσουμε να ανταλλάξουμε. Ναι, τι θα πούνε, ναι. Πάντως, το ερώτημα είναι, μπορούν να γίνουν διμερείς συζητήσεις και συμφωνίες με τους Τούρκους. Κοιτάξτε, χθες για πρώτη φορά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο μοντέλο Ταϊβάν. Ναι, δηλαδή ναι. Είπε ότι μπορούμε να κάνουμε συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς να την αναγνωρίσουμε. Γιατί οι Τούρκοι πιστεύουν επίσημα, το έχουν διακηρύξει και εγγράφως, ότι η Τουρκία, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι τεθνεώσα. Δηλαδή έχει πεθάνει, δεν υφίσταται. Παρ' όλα αυτά, επειδή... Σε αυτό, κύριε Μάζη, που είπε τώρα ο κύριος Καλεντερίδης, και ότι θεωρούν ότι έχει πεθάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετέχει σε αυτή τη συζήτηση. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι ένα από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πλήρες και κανονικό. Πλήρες και κανονικό, ναι. Φραστικά. Δηλαδή δεν μετέχουν αυτοί. Αυτοί κοιτάζουν απλώς τι γίνεται, παρατηρητές είναι, δεν τους ενδιαφέρει. Τι γίνεται δηλαδή. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση φραστικά έχει υποστήριξη. Το φραστικά φτάνει όμως, κύριε Μάζη. Δεν φτάνει. Δεν νομίζω. Και για να θέσουμε από την αρχή ένα ερώτημα και να δώσουμε και την απάντηση, και από εκεί και ύστερα το συζητάμε αν θέλετε, είναι το ένα και μοναδικό. Η Τουρκία ουδέποτε έπραξε το οτιδήποτε που να διαταράσει την τάξη και την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου χωρίς να έχει την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα ζούμε σε μια περίοδο που την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών δεν την έχει, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θετικό και πρέπει να αξιοποιηθεί από την ελληνική διπλωματία. Δηλαδή σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν τους ενθαρρύνουν ή αν θέλετε δεν τους καλύπτουν, τότε δεν θα προχωρήσουν σε κάποιο διάβημα που ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα. Πιστεύω ότι μόνο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θελήσουν να τους ενθαρρύνουν ή να τους ανεχθούν, θα συμβεί αυτό. Γι' αυτό έχω μια αισιοδοξία. Ίσως διαφοροποιούμε ίσως από να το μέσο κάτι. Εδώ πέρα έχουμε μια Τουρκία, η οποία σήμερα λέει ότι θα πάνε τρυπήσει σε δύο μεριές, ναι, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και έχει απειλήσει ότι θα μπει και θα τρυπήσει και στην ελληνική ΑΟΣ κάποια στιγμή.
Έτσι. Όσο είναι στην Κυπριακή ΑΟΣ, έχουμε τη διακριτική ευχέρεια να λέμε ότι χρησιμοποιούμε διπλωματικά και άλλα μέσα και πιέζουμε μέσα στο συμμάχο και αν και είμαστε εγγύητρια δύναμη. Εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν τρυπεί την ελληνική ΑΟΣ, πρέπει να στείλει ένα υποβρύχιο να του βυθίζει. Κύριε Καμπουράκη, πάνω εδώ θα ήθελα να πω το εξής, γιατί εγώ θα συμφωνήσω και με αυτό που ουσιαστικά δεν υπενόησε, είπε ο κύριος Καλεντερίδης, και με αυτό το οποίο λέει ο κύριος Χατζής. Ότι υπήρχε ένα δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου κάποτε. Βεβαίως. Το οποίο το έχουμε βάλει στο σιρτάρι, ο κ. Παπανδρέου το έβαλε στο σιρτάρι. Υπήρχαν κάτι ασκήσεις Νικηφόρο στο Ξώτης οι οποίες γινόντουσαν, οι οποίες δεν έχουν ξαναγίνει ούτε επί χάρτου. Και υπήρξε και μια κουλτούρα η οποία έλεγε τι. Αυτή η αιώνια κουλτούρα ότι η Κύπρος και η υποκριτική, η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρίσταται. Ναι. Δηλαδή η Κύπρος πώς θα αποφασίσει. Χωρίς ένα Ρωμανό που είναι επικράτεια. Με τι. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σημαντικό έλλειμμα εξωτερικής πολιτικής κυπριακής εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο δεν φροντίσαμε να καλύψουμε. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα είναι το θέμα. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Τρυπάνε τον ΑΟΣ στην Κυπριακή. Τι να κάνουμε. Απαντήσει και σε αυτό, κύριε Καλεντερίδη. Ναι, βεβαίως. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνουμε προβολή σημαίας. Δεν έχουμε άλλα μέσα. Γιατί προσέξτε, για να σε λάβει υπόψη του και ο Αμερικανός, σημαίνει παρουσία, πνευματική. Για να σε λάβει υπόψη του Αμερικανός και να πει ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να τους βοηθήσω, θα πρέπει να καταλάβει ότι είναι έτοιμη να την αχτίσει στον αέρα, είναι ότι η ανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ. Ναι. Διότι διαφορετικά τι θα πει οποιοδήποτε διαμεσολαβητή. Βρείτε τα μεταξύ σας, αλλά μην. Ναι. Εμένα τι με νοιάζει. Ναι. Με νοιάζει είναι ότι η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ να λειτουργεί. Να είναι έτσι. Ναι. Εάν ο ένας υποχωρεί, εγώ θα υποστηρίξω τον άλλον που δεν υποχωρεί. Πάλι η αλυσίδα να είναι στη θέση της. Αν λοιπόν δεν δείξουμε την αποφασιστικότητα που πρέπει, δεν υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσει κανείς. Και σας εκτίμηση. Εγώ πιστεύω ότι το ζήτημα ότι η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη και από τη στιγμή που το επαναφέραμε το καθεστώς εγγυήσεων στο Κραν Μοντανά, καλώς ή κακώς δεν το κρίνω, η Ελλάδα όφιλε να κάνει κάτι όταν έχουμε την πιο ξεκάθαρη και βίαιη παραβίαση και προσβολή της κυπριακής εθνικής κυριαρχίας από το 1974. Να πούμε στους τηλεθεατές σας ότι όταν μιλάμε για γεώτρηση, δεν μιλάμε για μια τρύπα. Όταν γίνεται γεώτρηση, ναι, το γεωτρύπανο αφήνει μέσα τους αγωγούς, τους σωλήνες, στο τέλος σημεντώνει την γεώτρηση και υπάρχει αναμονή για την εκμετάλλευση. Υποδόμηση. Επίσης, επειδή η Κύπρος, να το πούμε και αυτό, ότι μπορεί να μην έχει πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό, όμως έχει ένα πολύ καλά συγκροτημένο πολιτικό σύστημα και Υπουργείο Εξωτερικών. Οι κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής στο όλο ζήτημα το ενεργειακό και ειδικά τώρα σε σχέση με τις παραβιάσεις από τον Μπορθητή, μπορούμε να πούμε ότι είναι επιτυχής, και οι δηλώσεις που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο με εξαίρεση μια μοντζούρα του Σερ Άλαν Ντάνκαν στη Μεγάλη Βρετανία, όλες οι δηλώσεις σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπέρ της κυπριακής δημοκρατίας. Έχει κάνει το εγχείρημα της έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης, που και αυτό έχει φέρει αποτελέσματα. Έχουν αποχωρήσει, εξ όσων γνωρίζουμε, όλοι οι ξένοι. Και αυτό. Και ποιοι κάνουν το. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ότι η Τουρκία στην ουσία δεν μπορεί να κάνει γεώτρηση. Αλήθεια. Θα κάνει γεώτρηση. Μα για συμβολικούς λόγους την κάνει. Δεν πάει να βγάλει πετρέλαιο. Αυτό κάνει. Όμως υπάρχει πιθανότητα, όταν δεν γίνεται σωστά μια γεώτρηση, να χαθεί το κοίτασμα. Δηλαδή, οι ειδικοί λένε αυτό και ρώτησα και σας το μεταφέρω, ότι αν δεν γίνει σωστά η γεώτρηση, μπορεί το κοίτασμα να χαθεί. Να γίνουν διαρροές δηλαδή και να φύγει, να χαθεί. Άρα. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί η Ελλάδα ως εγγύητρια δύναμη δεν κάνει κάτι περισσότερο από ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, αν έχει κάνει εκτός από την αλληλεγγύη που δείχνει, για να προστατέψει τα συμφέροντα της κυπριακής δημοκρατίας? Δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει, κύριε Καλλιτερίδη? Γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα που στα χείλη πάρα πολλών ανθρώπων. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η Κύπρος. Δηλαδή θα προτάξει τις δικές της στρατηγικές δυνάμεις. Να συμφωνήσω απόλυτα και να καταλάβω που είπε ο κύριος Μάζης, και δεν το λέω το προσχετικά, ότι η Τουρκία δεν επιχείρησε κάτι σε στρατιωτικό επίπεδο, όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας και εναντίον του Ιράκ, εναντίον των Κούρδων.
στήριξη και των Ευρωπαϊκών της Αμερικής και είτε της Ρωσίας. Η Τουρκία να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση τότε με πρωτοβουλία της Τουρκίας. Χωρίς αυτό να έχει σχεδιαστεί. Δεν έκανε δραγωνισίδα, αλλά άμα σου βάλει ένα τρυπάκι. Υπήρχε αυτό το σενάριο και γι' αυτό το λέω. Υπήρχε το σενάριο της κλήψης δραγωνισίδα και αυτό ίσως το συνειδητοποίησε ο κ. Αποστολάκη. Είναι το ίσως το μεγαλύτερο. Μπορεί να εκφεύγουμε και να αποφεύγουμε να πάρουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εάν όμως έρθει ο πορθητής σε παλοκρηπίδα ή σε περιοχή που θεωρούμε ότι είναι ελληνική, εκεί θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εκεί η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Η αντιδράση λοιπόν είναι σε τρία επίπεδα. Πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό. Εάν η Ελλάδα επιτρέψει να τρυπήσει την ελληνική ΑΟΣ, αυτό θα είναι μια βάναυση, όπως είναι και για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Και στην ουσία είναι μια ακύρωση του ελληνικού κράτους. Ασφαλώς. Και να πούμε και το εξής, ότι ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση, το πολιτικό μας σύστημα γενικώς, αυτό το σενάριο δεν το συζητά, δεν εκφράζεται για αυτό το ενδεχόμενο. Και ξέρετε, δεν μπορεί μια πολιτική να την εφαρμόσεις, γίνεται σήμερα, την εφαρμόζεις αύριο. Πρέπει να την εξεργαστούμε αυτή την πολιτική. Πρέπει να δουλέψουμε δεν μπορούμε ούτε σαν τη στροθοκάμπια ούτε να βάζουμε κάτω από τα καλύτερα πράγματα. Προσέξτε. Τα πράγματα που προσπαθούν να την ελληνική γνώμη για τα θερμά επεισόδια. Αυτό έχει καταφύγει. Ναι. Όπως εδώ δεν μπορούμε να λέμε πλέον αν κρίνεται τον ελληνικό λαό. Εκεί της Τουρκίας στην Κύπρο να φτώμε επειδή μεταλλευτεί διότι η μαγική λύση για την Τουρκία είναι αυτό. Στην ουσία, ανοίγει πρόκλησης είτε με κάποια διευθέτηση πολιτική. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξουμε την περίοδο μας, να ενημερώσουμε την ελληνική γνώμη, γιατί όπως είδαμε και στις ΕΠΕΣ, ό,τι δεν έχει τη στήριξη του ελληνικού λαού, τελικώς... Κύριε Μάζικα, θέλατε να πείτε σε αυτό. Ναι, να τονίσω ότι το σημαντικό δεν είναι η συνεκμετάλλευση, η συνδιαχείριση. Διότι η συνεκμετάλλευση, αυτού να έρθουν να αγοράσουν μετοχές σε μία... Δεν θέλουν μετοχές αυτοί. Μα, μπράβο. Άμα ήταν μετοχές, ήταν αυτό. Έτσι. Θα βγάλουν μετοχές, θα τους κάνουν 10% στο χρηματιστήριο, να κολομήσουμε. Και εδώ λοιπόν πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο, έτσι για το τεχνικό μέρος, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται μερικές δεκάδες μίλια δυτικά του Ακάμα αυτή η τοποθέτηση του Γεωτρυπάνου και εκεί δεν υπάρχουν οριοθετηθέντα βυθοτεμάχια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Το εκμεταλλεύονται αυτό δε οι Τούρκοι και πάνε σε αυτόν τον χώρο. Καταλαβαίνω. Αυτό όμως ήταν ένα λάθος και της ελληνικής και της κυπριακής κυβερνήσεως, η οποία τότε για να μην ερεθίσει τα τουρκικά πνεύματα δεν εκτέθεσε συντεταγμένες, ούτως ώστε να δηλώσει, γιατί επίσης ο κύριος Σιμίτης έκανε ένα λάθος στο άρθρο του στην Καθημερινή. Ένα. Είπε στο συγκεκριμένο θέμα. Άμα θέλετε, τα συζητάμε όλα. Ναι, όχι. Έκανε ένα λάθος λέγοντας ότι καταθέτεις συντεταγμένες, αυτό σημαίνει οριοθέτηση. Όχι. Αυτό σημαίνει και κρίνει ακουστή μετά από το οποίο διευθυντικό σε προσφυγή των ενδιαφερομένων εάν μπορεί το εύλογο χρονικό δίκτυμα να καταλήξουν. Ο κύριος Ρολάνδης είχε βγει τότε και την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν του επέτρεψαν είχε να προχωρήσει. Είχε καταγγείλει στην ουσία. Ακριβώς. Είχε καταγγείλει το λέει πιο καλά ο Σάββας. Ναι. Είχε καταγγείλει την ελληνική κυβέρνηση ότι του απαγόρευσαν να καταθέσει. Πότε. Επί Γεωργίου Παπανδρέου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το πληρώνουμε τώρα. Μάλιστα.
Γι' αυτό λοιπόν εκείνο που λέμε είναι αναβίωση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, το οποίο υφίσταται, δεν έχει καταργηθεί. Και επανέναρξη. Υφίσταται, παιδιά, έτσι. Αλλά όταν το κάναμε είχαμε μεγαλύτερη στρατιωτική και οικονομική δύναμη. Κύριε Καμπουράκη, θα σας πω μεγαλύτερη. Κάτι. Και ήταν όμως, τότε όμως ήταν το αγαπημένο σουσού του ΝΑΤΟ, η Τουρκία. Ναι. Τώρα δεν είναι. Και θα για πω και κάτι άλλο. Κάτι, με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Ναι. Για να ρωτήσω κάτι άλλο και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Καλαντερίδη, και να μας απαντήσει και ο κύριος Μάζης. Αυτή τη στιγμή βλέπετε στον ορίζοντα εξομάλυνση των, αμερικανο-τουρκικών σχέσεων, λοιπόν, ή έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα δύσκολα θα βρεθεί μια φόρμα? Και με αυτό είναι η τελευταία ερώτηση που κάνω και στους δυο σας. Ναι, να απαντήσω σε αυτό το ζήτημα δια της τεθλασμένης και θα έρθω μετά και απευθείας. Αυτό που συμβαίνει στον κόλπο του Ομάν, αυτό που συνέβη προχθές, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και εάν φαίνεται, δηλαδή, ξεκίνησε από το Φουτζέιρα, ναι, και πλησιάζει πλέον, είναι 35 μίλια, αν δεν κάνω λάθος, από τις ακτές του Ιράν. Και βλέπω τώρα τι λέει ο ένας και η μία και η άλλη πλευρά. Δεν έχει σημασία ποιος το έκανε. Σημασία έχει ότι σε διεθνές επίπεδο οι συσχετισμοί δείχνουν Ιράν. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η φωτιά πλησιάζει προς το Ιράν. Αν έχουμε εκεί την έκρηξη, θέμα, αυτό ανατρέπει τα πάντα, ακόμα και τα ελληνοτουρκικά. Έτσι. Η Τουρκία, επειδή έχει προσανατολιστεί σήμερα ο Ερντογάν, διάβαζα τώρα την ομιλία του πριν έρθω εδώ, στην Ντουσαμπέ. Εκεί γίνεται η πέμπτη σύνοδος των ασιατικών χωρών για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συναντήθηκε με τον Πούτιν, ναι, και προσπαθεί να δει το θέμα των S-300. Εν πάση περιπτώσει, αν γίνει αυτό, η Τουρκία συμπαρασύρεται και ξέρετε, όπως στους δύο προηγούμενους πολέμους, ιδιαίτερα στον πρώτο, βρίσκεται στη λάθος πλευρά. Γιατί αντιλαμβάνεστε ποιος θα χάσει. Τώρα, τι γίνεται με τα αμερικανοτουρκικά? Σήμερα, τώρα πριν από λίγο, είχαμε δήλωση του εκπροσώπου του Πενταγώνου, που ακόμα δηλώνει, καταγγέλει τη Μόσχα ότι μέσω των S-400 επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ρήγμα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, που είπε ο κ. Μάζης πριν από λίγο. Και προσπάθησε να πει ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να τα βρούμε. Άρα να μην θεωρούμε δεδομένη τη ρήξη στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ναι, πάντως, ασχέτως και αν τα βρούνε, αν βρεθεί μια ενδιάμεση λύση δηλαδή, τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί στην αμερικανική διοίκηση είναι τεράστια. Η αξιοπιστία της Τουρκίας βρίσκεται στο μηδέν. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και την Κύπρο και την Ελλάδα. Και για να έχουμε χειροπιαστό αποτέλεσμα γεωπολιτικό, πολιτικό και οικονομικό, απαιτείται πολιτική αποτελέσματα. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο σας που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ τον κύριο Μάζη, ευχαριστώ τον κύριο καθηγητά, ευχαριστούμε και τον κύριο Καλαντερίδη. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, εμείς ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε αύριο το πρωί η ώρα 10 μαζί σας. Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή. Γεια σας.